γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Πού είσαι παιδί μου, πού είσαι, άιντε. Άιντε, άιντε. Κατάσταση είναι αυτή. Που παρατηρήσεις, παρατηρήσεις, παρατηρήσεις. Δεν θα με κόψεις, Δύο, τρεις, ένα μήνα. Όχι, δύο. Εμένα μου φάνηκε χρόνος ότι πέρασε. Τέτοια λες πρωί-πρωί και με κάνεις να χαμογελάω, άντε. Τέτοιος είμαι, τέτοιος μαλαγάνας είμαι, Ιωάννα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά είμαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τώρα είμαι καλά φυσικά, γιατί πέρασε ένα δράμα. Αμάν, μη μου λες τέτοια. 37 και 3 πυρετό. Καλά, εντάξει, του θανατά εννοείται 37 και 3. Όχι, τώρα κάτι έχω, πάει τελείως, σας βίνω, χάνομαι. Α, τέτοια είσαι. Είμαι λίγο. Άμα σε πιάσει το παραμικρό, πέφτεις κάτω και υποφέρεις. Κάνω πως υποφέρω λίγο, γιατί εντάξει μου συμπεριφέρω, τώρα μου κάνουν όλα τα χατήρια. Σαν τον Καραγκούνι κάνεις, δεν τον ξέρεις τον Καραγκούνι, ένας ποδοσφαιριστής που ξέρεις. Βλέπω και τι κάνει. Έπεφτε παλιά και έκανε ότι υποφέρει, χωρίς να έχει αμάν. Αυτό δεν το κάνει αυτό, έχει ναι, μάθει. Παιδί μου, εννοείται, εντάξει. Αυτή είναι η καλύτερη κατάσταση όταν έχεις εκεί λίγο στα 37, είσαι λίγο πάνω και έχεις μια υποτονικότητα, μία αυτό. Είσαι άρχοντας. Ναι, είσαι άρχοντας. Λες είμαι άρρωστος. Μπορείς να φας ό,τι θες, ναι, σου κάνουν όλα τα χατήρια. Δεν είναι ότι κιόλας δεν έχεις και διάθεση αμάν αμάν, λίγο έτσι μια ατονία. Και καλό περνάς. Ναι. Τζάμπα μαστούρα είναι. Εδώ που τα λέμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθεσαι εκεί. Απολαμβάνεις, δεν ξυπνάς τα πρωινά, δεν πηγαίνεις υποχρεώσεις σου. Δεν διαβάζεις και τίποτα. Δεν διαβάζεις. Βλέπεις όλη μέρα τηλεόραση. Ναι, καλά εννοείται. Τι είδα στη τηλεόραση, δεν λέγεται. Όση τηλεόραση έχω να δω, 2 μήνες, τις είδα τώρα. Καλά, πόσο καιρό σε. Ήταν μια μισή εβδομαδούλα. Τόσο πολύ, ήσουν συνέχεια με δέκατα και ιστορίες. Εντάξει. Και εκεί, χαπάκια. Εντάξει, μια χαρά ρε παιδί μου τώρα. Δεν μπορούσα και να πιω κιόλας. Αυτό τώρα όμως είναι το. Το άλλο. Δηλαδή, φίλοι μου, πιο πολύ με ρωτούσαν αν θα μπορείς να πιείς παρά πως είσαι στην υγεία σου. Δεν μας ενδιαφέρει άμα έτσι. Τόσο είναι πόσο ενδιαφέρονται για σένα. Άμα έτσι του θάνατά και να βγεις να πιείς και μια μπύρα, να έχουμε παρέα να σε χλαμαρίζουμε τα βράδια. Καταλαβαίνω. Να κάνω. Όμορφο πράγματα. Εδώ, στεντόρια, δυνατή, ενωμένη, μαζί μας, πρωινό, ξύπνημα. Είδες, θα λες και θα ευχόσου χίλιες φορές να ξαναίσουν άρρωστοι. Όχι, σήμερα ξύπνησα. Για κάποιο λόγο ξύπνησα με πολύ διάθεση. Όταν άνοιξε τα μάτια μου, μέχρι να σηκωθώ, να κάνω το γαλατάκι, να ντυθώ μετά εκεί λίγο. Λέω, όχι, τώρα πάρω και το λεωφορείο. Αλλά μόλις ήρθε εδώ πέρα, όλα αλλάζουν για κάποιο μαγικό λόγο. Για κάποιο λόγο, λέει, ξύπνησα με καλή διάθεση. Συνήθως όταν είναι να έρθει στο λόγο, επειδή λέει, αμάν τι έχω κάνει. Γιατί τον είπα χθες, γιατί υπέκυψα στα παρακαλετά του. Και έβαλα τον εαυτό μου να ξυπνάει, αλλά τέλος πάντων. Εδώ μαζί σας, μαζί με την Ιωάννα. Το λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 παρεούλα μέχρι και τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά σε μια στεγνή ημέρα για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε. Αλλά μην τα λες ακόμα, γιατί χθες, προχθές, πότε ήτανε. Ναι. Βγαίνω έξω, ήλιο. Προχωρώ 10 βήματα, βροχή. Ναι. Μπαίνω μέσα, πάλι ήλιο. Μετά πάλι βροχή. Κάτι έτσι. Κάτι έγινε. Έχει δέκατα και ο καιρός. Ναι. Δεν ξέρει να αποφασίσει σε ποια κατάσταση θα βρεθεί. Χώρισε. Έτσι βγάλαμε το πόρισμα εκεί στη σχολή. Χώρισε. Είστε πολύ ρομαντικοί εκεί στη σχολή. Χώρισε ο χορός. Ο χορός, λέει, ο καιρός. Και άρχισε τα δικά του στεγνή. Όμως το λέω όχι όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, άμα θα βρέξει όχι. Στεγνή από άποψη υδροδότησης για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τα θεματάκια μας από χθες το πρωί. Την περιορισμένη ροή νερού στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σχεδόν σε όλο. Και την διακοπή υδροδότησης σε κάποια κομμάτια της Θεσσαλονίκης. Όπως και ο Λίμπερο 107,4 είναι ένα από αυτά τα κομμάτια, λόγω επειδή βρισκόμαστε στον έκτο όροφο και είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, αυτό τα μαθαίναμε στο δημοτικό, να φτάσει τόσο ψηλά το νερό. Έχουμε τα θεματάκια μας γενικότερα και περιοχές που βρίσκονται στα ψηλά της πόλης, Σικές, Άνω Πόλη, και εκεί αντιμετωπίζουν, ναι, δεν έχουν υδροδότηση. Και σήμερα θα συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού που υπέστη βλάβη εκεί στην περιοχή της Σύνδου. Όπως ανακοίνωσε και η ΕΙΑΘ, μέχρι αύριο θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οπότε μια σχετική υπομονή
Εντάξει, μην πολύ μπαίνετε σε λεωφορεία. Εντάξει, έχουμε και μια δικαιολογία. Έχουμε και μια δικαιολογία τώρα, ξέρεις. Α, δεν έχουμε νερό στο σπίτι, δεν θα κάνω μπάνιο. Στα αγοράκια. Ξέρεις εσύ, γιατί όλοι και οι δυτικές συνοικίες τέτοια λεωφορεία παίρνουμε και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι, ωραία η ατμόσφαιρα μέσα. Έχουμε δηλαδή ήδη με μια μέρα που δεν έχουμε νερό τις επιπτώσεις της... της απουσίας μπάνιου στον κόσμο. Ναι, λες αυτό φταίει γενικά ότι δεν κάνουμε μπάνιους ως λαός, ως άνθρωποι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω άσχημα το λαό μας. Ω, να το χαρακτηρίσει, παιδί μου, τι τώρα. Εντάξει, κάποιοι δεν το έχουν πολύ με την υγιεινή. Δεν το έχουν, αυτό σου λέω. Ναι. Στο λεωφορείο δεν μπορούν να κρυφτούν κιόλας. Στο λεωφορείο. Μα αυτοί που δεν κάνουν μπάνιο μπαίνουν στο λεωφορείο. Το έχουν ίσως έτσι πηγαίνει σαν. Σαν βίτσιο, σαν παραπληρωματική δραστηριότητα. Λέει ο άλλος, ξυπνάει από το πρωί, μυρίζει τη μασχαλίτσα του, σου λέει: α, ωραία σήμερα, έχω ωραία, εφοδιά, εφοδιά. Οπότε λέει: ακόμα δεν ήρθε το καλοκαιράκι με το μάνικο. Εντάξει, θα είχε πολύ πλάκα αυτό να μας έπιανε τώρα καλοκαίρι, να είμαστε δύο μέρες χωρίς νερό. Ποδαράκια γυμναστικούλα. Καλά, ποδαράκια γυμναστικούλα, αλλά και υδροτούλης και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα και μια-δύο μέρες, άμα μείνουμε και χωρίς μπάνιο. Γενικότερα οι άντριδοι με το μπάνιο έχουν ένα θέμα. Δεν είναι τόσο οπαδί. Στην εμπειρία σου. Δεν το λέω εγώ, κάτι φίλοι μου. Ναι, όλοι, όλοι. Κάτι φίλοι μου, κάτι φίλοι. Εντάξει. Καλό είναι να προσέχουμε για να αρέσουμε. Για να έχουμε, για να έχουμε. Σε κάθε... Γι' αυτό τι νομίζεις, γιατί κάνουν όλοι μπάνιο, κάνουν Παρασκευή, Σάββατο και όταν είναι να βγουν έξω. Αν δεν έχουν αποτελέσματα, τα παρατάνε. Τον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα, όταν θα ξαναπροσπαθήσω, όταν θα ξαναβγω έξω. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα σαν τις γυναίκες εμείς οι άντρες. Οι γυναίκες κάνουν 2 με 3 φορές την ημέρα. Τα καλοκαίρια πολλές φορές. Δεν είναι. Τα καλοκαίρια, κάτι καλοκαίρια ξέρω εγώ. Άντε, δύο. Δύο, εντάξει, και πάλι 2 φορές την ημέρα μπάνιο. Ποιος το κάνει, παιδί μου, εντάξει. Ούτε στη θάλασσα 2 φορές την ημέρα. Πάντως, οι Γάλλοι είχαν την απάντηση. Βάζουν το άρωμά τους και. Ναι. Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου υγιεινό. Καθόλου. Αλλά επικρατούσε εκείνη την εποχή, 18ο αιώνα. Εκείνη την εποχή επικρατούσε. Τώρα, άμα βάλεις το πατσουλί πάνω από τον ίδρωτα, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα έχουμε πυρηνική αντίδραση. Κανονικότατα. Τι αρώματα, και εγώ δεν ξέρω τόσα χρόνια δεν έχω κατασταλάξει τι άρωμα πρέπει να πάρω. Είναι και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και εγώ δεν έχεις και λίγο άγχος όταν πηγαίνεις στο αρωματοπωλείο και δεν έχω πάει ποτέ, βέβαια, είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει. Έχω άγχος, γι' αυτό και δεν πηγαίνω. Τώρα, άμα πάω στο αρωματοπωλείο, το τι θα μου συμβεί, τι θα γίνει. Καταρχήν θα ζητήσει την άποψη του κοινού. Την άποψη, θα δηλαδή. Θα πει στην υπάλληλο ποιο είναι το άρωμα που προτιμούν. Ή περισσότεροι άντρες. Πηγαίνω, μύρισέ με. Ποιο είναι αυτό που προσελκύει πιο πολύ τις γυναίκες. Ποιος αρέσει εσένα. Α, έτσι, έτσι γίνεται το παιχνίδι. Για πώς αυτά τα γράφουμε δηλαδή. Ποιος αρέσει εσένα, ναι. Όποια φορά μου λέει, κάθε φορά που μου λέει υπάλληλος αυτό μου αρέσει εμένα. Και τι γίνεται, το πάρω, μετά μετανιώνω. σαν γυναίκα, βέβαια, σου μιλάω τώρα, αλλά εσύ δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Θέλει το κακό σου. Θέλει να πουλήσει τώρα η άλλη. Θα σου πει τώρα ποιο άρωμα μπορεί και αυτή να την αρέσει. Αλλά σε άλλες μπορεί να μην αρέσει. Τώρα είναι και αυτό σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό αποφεύγουμε να παίρνουμε αρώματα. Να βγούμε και τη δύσκολη θέση. Ναι, ναι, αλλά αυτές τις 2 μέρες καλό είναι να βάλουμε κάτι, ένα άξιο, ένα αποσμητικό, ένα τι. Ναι, ναι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ή μωρομάντιλα, όπως στο στρατό τα είχαμε τα μωρομάντιλα. Και μας σώζανε. Ναι. Κάτσε εδώ, τι έγινε, το μικρόφωνο εδώ. Κάτσε λίγο να δω τα καλώδια. Εδώ, τι γίνεται. Α, καλά, εντάξει. Έχουμε ένα θέμα με το μικροφωνάκι. Μαζί με τα νερά μας ήρθαν και. Τα χιόνια και οι καταιγίδες. Ναι. Πάντως είναι πολύ αστείο, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε χιόνια στο μικρόφωνο θεωρητικά. Ναι. Αλλά είναι μόνο στην τηλεόραση που τα βλέπουμε, αλλά τώρα τα ακούμε κιόλας. Τα ακούμε. Εντάξει, να είμαστε εδώ, μεγάλος Μπατμανίδης. Το έφτιαξε το μικροφωνάκι. Καλά, όλα είναι θέμα καλωδίων πάντα. Καλωδιώσεων, βυσμάτων. Αυτά μας έχει επιδείξει η ζωή. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό της 29ης του μηνού, του Μαρτιού, στέγνη η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, υπομονή θα κάνουμε. Ας την τελική, ας πούμε και κανένα περιέρε, παιδί μου. Ας πούμε κανένα έτσι πιο εκλεπτισμένο νερό, να δείξουμε. Ας κάνουμε τοπικό πλήσιμο. Και περιέρε το έχω συνδυάσει με τένις για κάποιο λόγο. Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί είναι πιο υψηλή αισθητική, α πούμε. Ακριβώς, ναι, και σαν τα golf clubs, α πούμε. Να, και εντάξει, καλά, δεν είναι και αμά να πεις, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά νερά. Α, εμείς τα Σταυρούπολη αυτά τα έχουμε, ξέρεις. Με αυτά κάνουμε μπάνιο, μην νομίζεις. Γιατί καταδεχτούμε τώρα να κάνουμε με το νερό της Αραβισσού που έρχεται μέσα από το σκουριασμένο το σωλήνα. Με το νερό της Έδεσα, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, θέλουμε ένα χαλικό γιατί είμαστε και το Λεμπέτ, δεν είμαστε ό,τι και ό,τι. Εσείς τελικά είχατε νερό και στον Εύωσμο.
Δεν ξέρω. Τι εννοεί, δεν ξέρει. Δεν ήμουν σπίτι, εγώ γύρισα το βράδυ. Τώρα το νερό θα κοιτάξει ο Ιπνάκη και το φτιάχνω. Καλημέρα. Αλλά είχαμε νερό. Κατά τι 11 είχαμε νερό. Πού ήσουν, στην περιοχή που ήσουν, έχει νερό. Εδώ στο κέντρο μου, στη σχολή δεν είχε νερό. Είχε νερό, δεν είχε νερό. Και πολύ κακό που δεν είχε νερό, άσε. Εντάξει, το κέντρο τότε έχει προβλήματα, σίγουρα έχουν οι σικές. Δυτικά και εμείς, εντάξει, κάτι τρέχει, κάτι γίνεται. Δεν μας σταμάτησε παντελώς, οπότε δεν έχουμε και δικαιολογίες. Στέλνουν και σε ένα μηνύματα, έχετε νερό στην περιοχή σας. Όχι, έπρεπε να βγάλω ένα βλάκα, έπρεπε να βγάλω ένα κίνηση στο Facebook. Και αυτό καλό είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ότι σας πληροφορούμε ότι εδώ έχουμε άφθονο νερό. Μπορείτε να έρθετε όσες θέλετε και όσοι θέλετε. Μου θύμισε, ένα μπάνιο. Μου θύμισε λίγο τις ημέρες τις περσινές που πολλά σπίτια δεν είχαν νερό λόγω επειδή της κακοκαιρίας με το κρύο που είχαν παγώσει τα φυσικά αέρια και ψάχνει κόσμος να κάνει μπάνιο, να πάει στις δουλειές των. Άστα να πάνε. Εντάξει, μέχρι την Παρασκευή υπομονή, μία μέρα είναι, θα περάσει, θα τα φτιάξουμε όλα. Υπομονή με λόγο επειδή. Πάνω απ' όλα εδώ στους 107 και 4. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Τι έγινε, αδερφέ. Νάτος. Καλά είμαστε εσύ. Δεν λέει. Πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι λέει, νιαουρίζει. Τι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Λίγο πιο καθαρά παρακαλούμε. Δεν θα μιλάς εσύ, θεολόγα. Μιλάει τα στραβοστόμικα τώρα. Είναι... Είπα κι εγώ. Μία διάλεκτος. Μήπως δεν κατάλαβα αν είχαμε ακροατή κιόλας. Α, ναι, μήπως νόμιζε κανένας ξένος. Τι λέει, How are you? Νάτος. Για δώσε ρεπορτάζ καταρχήν εσύ που είσαι έτσι... Εντάξει, εδώ στην πόλη δεν είχε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει βέβαια, γιατί ναι. Εγώ στου εξωτικού τα γαράδε δεν έχουμε θέμα. Ναι, εδώ με τα ταγάρια τι δουλειά έχει να κάνει, να πούμε. Λοιπόν. Τι έγινε, ρε πάπε, αυτή η απόφαση έχει γίνει να πούμε τέτοιο. Ναι, με είδε. Εγώ σου λέω περίμενε. Ο αβιάζει κάθε μέρα βγει απόφαση. Η δουλειά θα είναι αμετάκλητη. Αμετάκλητη. Άμα είναι αμετάκλητη όμω για όλου, άμα έχει Brexit. Τι. Άμα έχει Brexit. Φύγουμε από τα Ευρώπα. Ας έχει. Εγώ, του χρόνου θα τελειώσει το Brexit. Του χρόνου θα τελειώσει. Δεν θα είναι. Θα είναι για 2-3 χρόνια θα είναι. Και για να σε πω, ρε μπάτε, ναι, παρακαλώ. Θέλω να σου το πω. Για πες. Από όλο τον κόσμο. Ναι. Διώχνουν τους Ρώσους. Ναι. Τι έχει γίνει τώρα, εντάξει. Από εδώ πότε θα τους διώξουν αυτούς. Τους Ρώσους. Δεν πρόκειται να φύγουν. Ήρθαν για να μείνουν. Οι Ρώσοι θα μας σώσουν. Οι Ρώσοι θα πάρουμε την πόλη με τους Ρώσοι. Αυτό που λέει δεν είναι το πουλο του από εδώ τον δρόμο του. Δεν είναι χριστιανικό μα λέει. Τον δρόμο τους. Να φύγουν, ε. Να του διώξουν από τη χώρα όλου. Μάλιστα. Ελλάδα, είμαστε πολιτιστική χώρα, έχουμε μια αγκαλιά για όλου. Μια αγκαλιά. Τώρα αυτό τα λέει για άλλα. Την αγκαλιά εσύ να την κρατήσει για άλλα πράγματα. Άμα έρθουν τίποτα Ρώσοι εκεί στον Ταγαράδα απ' έξω. Σε πω εγώ. Που έρχονται και να πάνε και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, να φύγουν, να πάνε αλλού. Άμα έρθουν τίποτα από εκεί, θα σε πω εγώ. Αυτοί που παίρνουν τι υπηκότητε ελληνικέ και δεν ξέρουν ελληνικά. Μάλιστα. Δεν τα αφήνουν. Εδώ, όλοι. Εδώ το έχουν πει οι γραφές. Ο Πούτιν θα μας φέρει την πόλη. Ο Πούτιν, στον Πούτιν. Εδώ μιλάω για άλλους, για Ιβάνιδες και τέτοια. Είβα, γιατί να πάρουν τον δρόμο τους. Μάλιστα. Θα ήθελες, αλλά μάλλον λίγο δύσκολα. Δεν το βλέπω. Θα πάρουν τον Πούτιν. Τι είχα πει εγώ απέλαση, θυμάσαι που το έλεγα. Ναι, μάλιστα. Και ποιος θα μείνει. Και ποιος θα γίνει και αυτό Μπασμανίδη. Και ποιος θα μείνει. Και ποιος θα μείνει εδώ. Εμείς. Να μείνουν, ας πούμε, Έλληνες οι οποίοι δεν πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Φερρυπίν, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Εσύ τι είσαι τώρα, ο Λικουρέζος του Γάλλου. Όχι, θέλω να σου δείξω ένα παράδειγμα τώρα. Γιατί μένα με ενδιαφέρει. Μαζί με τον Πασμανίδη, μας ενδιαφέρουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Γιατί αυτό είναι το λόγο, επειδή είναι μια εργατική εκπομπή. Μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, οι οικογένειες ναι, οποίες τους χρωστάνε τα αφεντικά τους για μήνες και τους έχουν βαρέσει. Τώρα μιλάει ο ακροατής, ο παραγωγός δεν μιλάει. Γι' αυτό σου λέω. Που παίρνουμε τις εταιρείες ξοχρονιά, αυτό μας δε... χαρίζουν καμιά 38 δικιά σου είναι ευρώ, εταιρεία. Δικιά σου είναι εταιρεία. Πρέ, κάνε μας τη χάρη τώρα, εγώ τα πληρώνω. Πώς τα πληρώνεις εσύ την εταιρεία, άλλο εργαζόμενος να μην έχει να πληρωθεί ένα χρόνο μόνος του. Άντε γεια! Τίποτα, κάτι δικά μας τώρα. Εδώ κατάλαβα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ακριβώς, όποιος κατάλαβε. Μυστικό, όποιος δεν κατάλαβε. Μυστικός αθλητικός κώδικας. Είναι αυτός τώρα. Εδώ ήθελα να τα πει όμως ο φίλος μας Πασχάλης, αλλά εμείς τώρα δεν πει. Όχι, εγώ θέλω. Διαλόγου, αλλά... Για δεν με ενδιαφέρει κανένας πρόεδρος καμίας ομάδας αρκεί να αμείβει, ναι, να αμείβει τους εργαζομένους του. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Και να μην βαράει κανόνια και να πληρώνει τον κοσμάκι που δουλεύει τα δεδουλευμένα του. Αυτό είναι το μόνο και αυτό σημαίνει μια υποτιθέμενη τέλος πάντων ανάπτυξη. Τίποτα άλλο.
Αλλά πολλές φορές πολλοί άνθρωποι γύρω από το πλέγμα μιας ομάδας αθετούν κανόνες σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και παίρνουν και τις ομάδες και τους συλλόγους για να έχουν την κάλυψη, Ιωάννα μου, τόσο ώστε να μπορούν να τα προβαίνουν. Που παίζω. Έτσι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Καλό είναι να μην γίνονται, γιατί ο αθλητισμός. Καλό είναι. Ενώνει. Ενώνει. Σίγουρα στη Θεσσαλονίκη ενώνει. Απλά. Το έχουμε κάνει λίγο πολύ θέμα. Πιστεύω ότι. Το κυρίως νόημα του αθλητισμού είναι το θέαμα, η αγωνιστικότητα. Για μας δεν είναι το θέαμα. Για μας το κυρίως νόημα είναι να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα και να έχουμε αντιπαραθέσεις. Εδώ να μαλώνουμε. Αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού. Να, εγώ σε έκανα εκείνο, όχι εσύ με έκανες το άλλο. Και τέτοια κατάσταση. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Δεν ακούμε. Μαζί με το νερό μας κόψανε και το ίντερνετ. Ναι, δεν έχουμε ίντερνετ να ακουστούμε. Πάλι έχουμε ένα θεματάκι. Απάκριση. Ήθελα να σε ακούσω και ο φίλος μας από την Ιεράπετρα να σου στείλει τις καλημέρες. Θέλω να ακούσει σήμερα η Ιωάννα μετά από καιρό. Ναι, δεν μας ακούει, αλλά μπορεί να μας ακούσει την επανάληψη. Σωστό και αυτό. Αυτό και εκπομπή. Πότε. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, μένει. Σκρίπτα μάνεμ που λέγανε, τα γραπτά μένουν. Αλλά μένουν και τα προφορικά μένουν, διότι υπάρχει κόσμος που θέλει να ακούσει το λόγο επειδή. Έστω και σε κάποια άλλη στιγμή της ημέρας. Είναι πολύ όμορφο, γιατί δεν το μαθαίνεις ποτέ ότι μπορεί κάποιος να σε ακούσει την επανάληψη. Και είναι πολύ. Μπορεί να έχεις τώρα ξυστεί. Άντε, πολύ ποιητικό, ρομαντικό. Πες το παιδί μου, πες το καλό. Είναι. Έχεις θαυμαστάς. Μου δίνει χαρά. Χαρά. Ακόμα και εγώ την ακούω, γιατί την εκπομπή στην επανάληψη. Γιατί δεν μας ακούει, επειδή δεν μας ακούει κανείς το πρωί, τουλάχιστον μας ακούσει λίγο στην επανάληψη. Έστω μια δυο ψυχούλες. 5-29 του μηνού, Μάρκου Επισκόπου Αρεθουσίων, Μαρτύρων Κυρίλου Διακόνου και το συναυτής Παρθένων και Ιερωμένων είναι σήμερα. Δεν έχουμε καμία εορτούλα γνωστή, δεν έχουμε κανένα όνομα δηλαδή που να εορτάζει. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:14 και θα δύσει στις 7:45. Ούτως ή άλλως τώρα μπαίνουμε και στην μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε Λάζαρο Βάγιο το Σαββατοκύριακο. Μετά μεγάλη εβδομάδα. Πένθος. Έχει κάτι γιορτές, μου λέει εδώ πέρα. Αλλά δεν πρέπει να τους γιορτάζουμε τους, τα ονόματα αυτά. Πρέπει να μετατίθενται όταν πέφτουν μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Κυρίως κάτι για Γιώργηδες που είναι μεγάλες εορτές. Και μετά πάμε στην Πασχαλιά και ξεκινάνε τα καλά, τα ωραία. Αχ, και το φαγητάκι έρχεται, αλλά κάθε φορά. Μας έχει λείψει, νομίζεις. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται για το, για το Πάσχα. Πάσχα, τι είναι στο μυαλό, πέρα από το αρνάκι που είναι κλασικό. Το κατσικάκι. Ναι, πέρα από το κατσικάκι. Πατσοτούλα, μπορώ να σου πω τώρα όλα τα κρέατα. Όλα τα ίδια. Δηλαδή δεν είναι το σοκολατένιο αυγό. Α, εντάξει, τώρα εμείς με αυτά. Αυτό. Ναι. Σοκολατένιο αυγό, εντάξει, ρε παιδί, δεν τα χαλάσουμε. Είναι ο καημός κάθε χρόνο να έχουμε ένα σοκολατένιο αυγό μεγάλο και να μην τελειώνει που ήταν. Τρως. Δεν τελειώνει αυτό, που να τελειώσει, είναι τεράστιο. Τελειώνει. Εντάξει. Δεν έχεις βρει το μυστικό, μάλλον. Δεν είμαι πολύ του γλυκού, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, πιο πολύ προτιμώ το τσιτσί. Είναι άλλο. Και αυτό το περιμένουμε, α πούμε. Οπότε θα έρθει, πάμε στο χωριό. Μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Πέμπτη. Τι δύο, παιδί μου, τελείωσε, έρχεται. Μια εβδομάδα τελειώσαμε. Ήρθε το Πάσχα τώρα εδώ. Είναι πρώτον πυλών. Σου λέω, μα τα χάλασε που βάλανε πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο. Θα μα έκαναν όλο το πρόγραμμα, μα το αναστατώσανε. Εγώ είχα κανονίσει να πάω να κάνω παιξίματα αυτό το ένα το άλλο. Και τώρα πρέπει να κάνω. Μου να πα στην εκκλησία. Μ' αρέσει η εκκλησία. Είναι ωραία εκκλησία. Μ' αρέσουν οι ύμνοι. Ιδίως στις Άγιες αυτές οι μέρες είναι πανέμορφη. Είναι κόσμο που. Ναι. Ισχύει. Διάλεξε εκκλησίες που είναι πιο. Underground. Ισχύες, ναι. Ναι, και είναι να πας εκεί να πεις εσείς που ήσασταν όλες αυτές τις ημέρες. 350 μέρες. Είστε μόνο στο μπλα μπλα. Έρχεστε μόνο στα μεγάλα μάτς. Και τα υπόλοιπα δηλαδή. Του Οσίου Πριοβόλου. Πού ήσασταν εδώ που ήμασταν κάνει. Φαντάζει να βγαίνουν οι θείες και να λένε. Πού ήμασταν εδώ να πούμε 20 κορίτσια από το καπί. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα με ήρθατε, με βάλατε τα αρώματα. Και παπάς κιόλας. Δεν είναι κανένας παπάς ή παπτής ή οπαδός μεγάλης ομάδας, ας πούμε. Και να λέει στο κήρυγμα και να λέει, δίνει παραδείγματα. Έτσι. Μέσα από τη ζωή. Από τη ζωή, από τα παιχνίδια. Ναι, έτσι. Πού είστε όταν η εκκλησία, όταν ο ιερός ναός χρειάζεται τη στήριξή σας. Και εσείς, ας πούμε, πηγαίνετε σε. Ξέρω εγώ, σε μεγάλες εκκλησίες Φερρυππίνη, σε εκκλησίες. Γιατί υπάρχουν και αυτό. Υπάρχουν εκκλησίες που είναι πιο grande. Δεν έχω καταλάβει γιατί πάμε σε πιο καλές εκκλησίες, γιατί το θεωρούμε έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, πας στην Αγία Σοφία. Δεν έχω πάει για.
για Πάσχα στην Αγία Σοφία. Έχω πάει τώρα πρόσφατα πήγα στον Άγιο Μινά. Που είναι στη Α, εδώ πέρα δίπλα μας που είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έκλεισε. Τσεμπήκα μέσα και έχει λειτουργία, κάθισα λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Με αγρικίταξα λίγο. Τι είναι το δερμάτινο και έτσι λίγο εκεί. Ναι, γιατί. Γενικά το τρώω λίγο αυτό το μπούλινγκ. Τι μπούλινγκ, παιδί μου ήθελα να πα να κλείσει. Α, ο Θεό τι έφαγε face control. Από το Θεό. Και στι κανονικέ μεγαλύτερε εκκλησίε του. Και πώ πρέπει να πα με το ταγέρα σου με. Αυτό σε κοιτάνε με κάποιο υπεροπτικό, υποτιμητικό. Ναι, μα σου λέει ότι εμεί. Μα είναι λίγο. Μα οι θείε στην εκκλησία είναι λίγο σαν συμμορία. Έρχεσαι εκεί πέρα και σε κοιτάνε τι έγινε. Ήρθε ο νιούφη. Ήρθε το γατάκι τώρα εδώ να μα ανάψει το κεράκι. Εμεί να πούμε 40 χρόνια εδώ διαρκεία έχουμε και ανάβουμε λαμπάδε. Και ήρθε τώρα η Ιωάννα με το πέτσινο να μα πουλήσει την τρέλα τη. Έτσι και λέει ποιητέ και θρησκευόμενοι άνθρωποι λένε ότι ο Θεό δέχεται και αυτού που πάνε και με το μαγιό στην εκκλησία. Μα έλα το πώ είστε, το είχε πει και ο Χριστόδουλο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δευτερολογώ, ρε. Παρακαλώ. Να πούμε. Αυτό που λέγατε για το αυτούς που δεν πλένονται. Ναι. Και ρίχνουν από πάνω και το αποσμητικό, ρε φίλε. Είναι το χειρότερο. Και μυρίζουν σαν το κουνάβι που έχει στο κεφάλι ο Τραμπ, να πούμε, εκείνο το πράγμα. το περτικαλί, εκείνο το τέτοιο. Ναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Το νεράκι του Θεού είναι, ας πούμε. Τώρα όλοι είστε στα γαράδες όμως που δεν έχουμε πρόβλημα υδροδότησης. Ελάτε. 2 ευρώ. Ακούς, πώς έλεγε και ο Χατζηχρήστος, πάλι σκουλικατέρα και είχα το Πάσχα να κάνω μπάνιο. Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, μπορεί και 15 και παραπάνω, είχα πάει στο κάμπινγκ της Αμουλιανής. Στο οποίο είχε για να κάνεις ντουζ, είχαμε ακόμα δραχμές τότε. Έριχνες μέσα 20άρικο ή 50άρικο. Σαν τα ηλεκτρονικά. Ναι, είχε ξέρω εγώ για 10 λεπτά νερό. Τέτοια φάση. Κανείς δεν πλένω. Κανένα, σιγά μην βάλουμε να πούμε. Είστε τρελός. Φέραμε μπετονιές εκείνες οι παλιές, τα ηλεκτρονικά που είχαμε. Εσύ σίγουρα δεν. Σιγά μην έριξε 20άρικο ή 50άρικο να πληθείς. Όχι. Πρέπει να έριξα κι όμως. Πρέπει να έριξα. Μην τα λες αυτά, πες έριξα. Ναι, δεν θυμάμαι. Μπορεί και να έριξα, αλλά όχι. Ναι. Μπορεί. Φαντάζομαι πόσες φορές πήγε. Είναι δυνατό να βάζεις κέρμα σαν τα ηλεκτρονικά στο ντουζ. Δηλαδή πλάκα μας κάνεις, ρε μεγάλε. Εντάξει, ίσως να το θυμούνται κάποιοι. Αυτό παλιότερο. Τότε η Αμουλιανή δεν ήταν. Εκεί που είσαι μέσα στι σαπουνάδε να σταματάει το νερό και να ψάξει το κέρμα. Έτσι. Insert coin. Game over. Εν τω μεταξύ, η πάπη μου. Πιο μεγάλη χριστιανική γιορτή. Είναι το Πάσχα. Ναι, βέβαια. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζομαι Πασχάλης. Όχι, ρε, μα εσένα τιμούμε, κανέναν άλλον. Κατάλαβες, ρε, φίλε, να πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι σε βάλα και το ήσουν και παιδί της Εκκλησίας. Αυτό. Ναι, παπαδάκι, ψάλτης ήταν. Και δεν μιλάω και για άλλες ομάδες ανέκαθεν. Ναι. Σε ποια εκκλησία, ποια είναι η καλύτερη εκκλησία, να πάμε τώρα. Δεν έχει ρε καλύτερη. Τι θα πει η εκκλησία πώς καλύτερη. Γιατί στην Αγία Σοφία μαζεύουν τόσο κόσμο. Μαζεύονται όλοι για να πηδί πάει τηλεόραση και να πάρει καμιά τέτοια. Δεν το καταλαβαίνει. Και τους όλοι την πογιά ρίχνουν πάνω τους. Και τους δύο Θεός, σου λέει τους έδειξε τηλεόραση εκεί στην περιφορά. Μας δύο Θεός θα μας έχει καμιά καλύτερη. Και άμα τη δεις έχει όλες τις πογιές του κόσμου πάνω. Κάτι ψιλοτάκουνα, κάτι καλτσόνια αυτά. Α, ωραία, μα είναι ψιλοτάκουνα καλτσόνια να πάμε. Ένας άνθρωπος που όταν πάει στην εκκλησία προσεύχεται και είναι πολύ προσιλωμένος. Το κεφάλι κάτω το έχει. Ο Πασχάλης το κεφάλι κάτω το έχει, δεν βλέπει τίποτα. Εγώ όταν πάω εκκλησία, φίλε, πηγαίνω στο ψαλτήρι. Α, κατευθείαν, εκεί. Ναι. Έτσι. Είμαι VIP, με καλούν. Έτσι, στη σουίτα πηγαίνεις, στη σουίτα. Ναι, ρε. Άσε που δεν πάω, στην Ανάσταση απόξω. Ναι, μωρή, τι να. Τα έχουμε δει τα έργα. Έγινε. Και με το που θα πει το πρώτο Χριστός. Τίποτα. Λες και πέφτει ατομική βόμβα στην εκκλησία, για πότε αδειάζει. Εννοείται, αφού το είδαμε, εντάξει. Πήραμε εδώ, αναστήθηκε, πάμε τώρα. Έχει μαγειρίτσες, έχει κοψίδια και τέτοια. Διάλειμμα τώρα. Έγινε, άντε, τσάω. Και πετύμιση και διάλειμμα. Καλημέρα στην γραμμούλα, κάτσε να δούμε, μας περιμένει. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, κατοστάρικο ήταν στην Ομουλιανή. Το θυμάσαι, ήταν κατοστάρικο. Απατεώνες. Ναι, αλλά ήταν τρίτο κάμπινγκ, ρε φίλε. Όχι ρε, κάτι έδινες, δεν μπορεί. Δεν ήταν free, το είχαν αφήσει ελεύθερο, δεν το εκμεταλλεύονταν. Είχαν μείνει εγκαταστάσεις. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Εγώ είχα πάει για ένα βράδυ γιατί είχε κάτι συναυλίες εκεί. Δεν το θυμάσαι, δεν θυμάσαι αν πλήρωνες ή όχι. Ναι, όχι, κάτι πλήρωνες, σίγουρα κάτι πλήρωνες. Γιατί το νερό, εντάξει, είχε μια λογική. Γιατί το νερό το παίρνανε με υδροφόρα, δεν είχαν περάσει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Είχε μια λογική, λοιπόν. Κοίταξε, γιατί ο άλλος, ας πούμε, το καλοκαίρι πηγαίνει στο κάμπινγκ. Στο σπίτι του μπορεί να κάνει κανένα μήνα να κάνει τέτοιο, αλλά μα βρει τζάμπα νερό.
έτσι να τρέχει, κάθεται με τις ώρες. Στο σπίτι. Τώρα βγήκε ο Πασκάλης να μας μιλήσει που κάνει μπάνιο με βετέξ, κάνει για να μην ξοδεύει κανονικά. Λοιπόν, και λόγω των ημερών πρέπει να βάλεις έναν ύμνο. Έναν ύμνο ποιον από όλους τους ύμνους? Μαγιά μου που με πάω αυτής. Γιατί? Γιατί είναι ο καλύτερος ύμνος. Α, είναι. Δεν είναι ύμνος, τραγούδι είναι. Άλλο ύμνος, άλλο τραγούδι. Ύμνος είναι, ρε, ύμνος είναι, ο ύμνος του ΠΑΟΚ είναι. Από τον Απόστολο Νικολαίδη. Βέβαια. Από τον Απόστολο Παύλο, λέει η άλλη. Απόστολος Νικολαίδης, ο οποίος ήταν φίλος της ομάδος του Άρεος. Το ξέρετε αυτό? Σάλτης, και το Λιβάνι, ξέρεις πώς πήγαινε στον Απόστολο. Άλλο αυτό. Αλλά αυτό που σου είπα, το ξέρεις ότι ήταν φίλος της ομάδος του Άρεος? Μπορεί να έχει μια στραβή στιγμή στη ζωή του, αλλά δεν πρέπει να το χτυπάμε. Παρ' όλα αυτά, έχει συντροφεύσει πάρα πολλές οπαδικές. Ήταν βέβαια διαοπαδικός. Είχε συντροφεύσει πολλές οπαδικές εκδρομές όλων των ομάδων της πόλεως τουλάχιστον. Στο πήγαινε και στο έλα ο Απόστολος Νικολάης. Μια κασέτα. Λες και την πέραν όλες οι ομάδες, όλοι οι οπαδοί. Και δεν είχε άλλο να γράψουν. Βάζεις αυτό μετά τον Τότα Μπρέσκι και μετά τον Κύριακο. Έτσι. Έγινε. Τσάω. Αυτά λοιπόν και από τους φίλους ακροατές. 6 και 31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε και εμείς την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα. Να φτιάξουμε και το ρολόι πίσω, γιατί πάει νομίζω λίγο πιο μπροστά. Όχι, 6 και 31 είναι. Κανονικά είναι, κανονικά δεν είναι. Βασικά δεν βολεύει το ρολόι, γιατί με αναγκάζει να το κοιτάω. Α, είναι ψυχαναγκαστική, ε. Ω, μην το κοιτάς, εγώ. Να το κοιτάξουμε. Κοίταξε, συνήθως το ρολόι δεν λειτουργεί. Από τώρα σήμερα τι βρήκε και λειτουργήσε, πώς του ήρθε έτσι. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε ίντερνετ. Δεν έχουμε και το μικρόφωνο έχουμε, δεν έχουμε, και μας δουλεύει τώρα το ρολόι. Αν είναι δυνατόν. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τις ωραίες μουσικές επιλογές της Ιωάννας μας. Πίεσα πάθα με βάλεις κανένα παράσιτο σαν τα αυτά που είχαμε. Θα σου βάλω κάτι ήρεμο για αρχή, γιατί για το σεβασμό της ώρας φυσικά. Έτσι, αλλά... δεν σεβόμαστε καμιά ώρα. Την κοπανάμε την ώρα. Δικά να ξυπνάμε. Δικά μας παιδιά είναι, στη Side Rabel. Πού εδώ, τι, τη Σταυρούπολη. Όχι, από τη Ρόδο είναι. Α, τη Ρόδο. Τσαμπίκι δηλαδή, εντάξει. Έτσι τους λέει τους Ρόδο. Είναι που πήγαν στο Λονδίνο και κάνουν καριέρα εκεί πέρα. Και τους παίζει και το λόγο, επειδή και ο Λίμπερο 107,4. Πού να το ξέρανε. Πάρα πολύ. Να τα στείλει στα παιδιά να ακούσουν, να δώσει και κανένα βιού στην εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Τριτολογώ. Βεβαίως. Δηλαδή, άμα παίξει αυτό το τραγούδι στο σταθμό, ξέρει τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει. Δεν θα ξαναεκπέμψει ο σταθμό. Εδώ έχουμε παίξει μπατμανίδι, ρε. Καταρχήν, ρε φίλε, άλλο μπατμανίδι είναι κορυφή, ρε. Όχι, ρε. Καλό λόγο, τι έγινε. Ναι. Καταρχήν, ναι. Μπερδεύτηκε με τις γιορτές. Τέτοια τραγούδια τώρα, χριστιανική γιορτή, δεν παίζονται, ρε φίλε. Ποια τραγούδια? Αυτά που ζήτησε αυτός, μαγιά μου, που είμαι Παοξής. Προσφυοκάμπτης. Μάλιστα. Ναι. Και τι παίζετε αυτά, δηλαδή? Αυτά παίζονται σε κάτι άλλες γιορτές, κάτι ραμαζάνια, κάτι τέτοια. Ναι. Τότε είναι καλύτερα. Πιστεύω. Μάλιστα. Τώρα παίζονται. Τώρα θες εσύ να με κάνεις το πρωί, φαγώθηκες. Τι βγήκε, τι. Μια χαρά τον έφτιαξε εδώ πέρα με τραγουδάκια. Βγαίνεις το πρωί, τώρα ας πούμε φαγώνεσαι εδώ να αρχίσουν να σε παίρνουν από πίσω. Δεν μπορεί κανένα να με πάρει από πίσω, εγώ μόνο παίρνω από πίσω. Ναι, μπράβο, καταπληκτικό. Τα λεωφορεία. Θες να τα πεις τώρα το πρωί. Τι, σε όλες τις γιορτές θα παίζουμε, οτιδήποτε. Εγώ θα σε πω τι θα παίξεις. Εντάξει, ζήτα Μπατμανίδη. Ζήτα Μπατμανίδη. Γεια, γεια. Μπατμανίδη, βάλε εκείνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη μας. Έφερε την ανάπτυξη για ακόμη μια φορά. Χθες είχαμε ένα αναπτυξιακό, λέει, συνέδριο, κάτι τι τέλος πάντων, δεν πολύ κατάλαβα. Μας έφτιακαν διάφοροι φορείς, διάφοροι υπουργοί. Ήταν και ο πρωθυπουργός εδώ, έκλεισε η πόλη, διαμαρτυρίες. Για ακόμη μια φορά είπαν ότι η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο της αναπτύξεως, θα γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων, το ένα το άλλο. Θα φτιάξουμε το μετρό, θα φτιάξουμε την παραλία, θα φτιάξουμε τα πάντα. Θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Ναι, λέει, μέχρι χθες το καινούριο ήταν ότι θα μας φέρουν, λέει, το μετρό στις δυτικές συνοικίες. Ιωάννα μου, εντάξει, πήγε τώρα, έγινε δηλαδή παντού, προχωράει. Μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου με το μετρό. Εντάξει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Ας έρθει πρώτα το νερό και το. Και μετά το μετρό. Και μετά το μετρό. Αρχίσουμε να εκτός να κάνει όλα αυτά ο Αστ. Έχω βγάλει και ένα συνθηματάκι. Θες να το τραγουδήσω. Ναι. Ταιριάζει και με το υπόκρισμα, γιατί θα σου πω την ιστορία του τραγουδιού μετά. Θα σου πω όμως εγώ, μπορούμε να πούμε. Γιατί ήρθε χθες και ο Σπύριτης αυτά και λέγανε ότι θα πάει το μετρό στις δυτικές συνοικίες.
Επέκταση λέει προς Παύλου Μελά, γεωλογικές, γεωτεχνικές έρευνες λέει προς Αμπελοκήπους, Μενεμένη, Κορδελιό. Όπου εξέλιξη και ανάπτυξη. Να δω στάση του μετρού στο Κορδελιό. Και τίποτα άλλο. Ναι, θα έχει παντού. Σε όλες τις συνοικίες θα πηγαίνουμε βουρ. Τελείωσε, τελείωσε. Τέρμα τα προβληματάκια μας. Θα ξεκινήσει τώρα. Τώρα αρχίζουμε να σκάβουμε σιγά σιγά. Κάτι φτιάξαμε. Με τα έργα του μετρό, γιατί εκεί που προχωράμε μπορεί να βρεθούμε κάτω, underground. Να έρθει καμιά τρύπα να μας ανοίξει. Καλά, έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Μα είμαι σχεδόν σίγουρη ότι οι δυτικές συνοικίες θα γίνει κάτι. Μια με τη βόμβα, μια με το ένα, μια με το άλλο, δεν γίνεται. Θα αρχίσουμε να το ψηρίζουμε όλοι εκεί. Θα έρχα το μετροπόντικα. Αυτό τι είναι να πούμε εδώ. Αυτή είναι μια ράγα, το έτσι, το αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά λέει θα ξεκινήσει ας πούμε, τουλάχιστον η μελέτη σε μια πρώτη βάση το 2018 με σκοπό να επεκταθεί αυτό το έργο ανέκδοτο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, θα είναι το 2030 κάτι, αφού υποτίθεται το μετρό θα ξεκινήσει το 2020 κάτι στη Θεσσαλονίκη. Καλό είναι. Κοίταξε, κάποτε είχαν πει ότι θα ξεκινήσει το 14-15, το μπήκανε στα πλάνα για να το φτιάχνουν. Μετά πήγε 17, μετά 19, τώρα 21-22 και ούτω καθεξής. Αφού το έχει πει ο Ζουράρης. Αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, δεν θα γίνει το μετρό. Οπότε για φέτος δεν το βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να παίρνει το πρωτάθλημα. Άρα δεν θα έχουμε και την έναρξη των διαδρομών. Εδώ δεν βλέπουμε να έχουμε, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και καθόλου πρωτάθλημα. Ναι, μεν το Σαββατοκυριακό θα ξεκινήσουν, αλλά ενδεχομένως σήμερα να υπάρχει μια απόφαση από τα διεθνή κέντρα των αποφάσεων που μπορεί να είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δημόκλειο σπάθη που λένε και οι παλιοί. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω, το υιοθετώ επειδή το λένε οι παλιοί. Εντάξει. Οι αθλητικοί. Υπάρχουν κάποιες εκφράσεις κλισέ που κανείς δεν ξέρει. Όπως είπα. Σήμερα όλα με ρωτάς. Είπα χρόνια και ζαμάνια. Τι σημαίνει τα ζαμάνια, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό το είπαμε εκτός αέρα. Εκτός και το λέω. Αλλά υπάρχουν κάποια κλισέ που τα λέμε έτσι, για να φανούμε ότι είμαστε περισπούδαστοι. Γιατί τίθεται και θέμα Brexit. Πάλι, Brexit, όχι όμως πολιτικό Brexit και το ξεπεράσαμε. Mm-hmm. Και μια χαρά, είπαμε, ανάπτυξη, τα πάντα. Βλέπεις, γίνονται μετρά, γίνονται έργα. Brexit στο ποδόσφαιρο. Διότι η FIFA πιέζει να πάρθουν μέτρα ριζικής αναδιάρθρωσης ή τι σημαίνει να αποκλείσει την Ομοσπονδία, την ΕΠΟ για κατ' επέκταση και τις ομάδες, τις ελληνικές ομάδες, μέλη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να μην συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν ξέρουμε για πότε. Για ένα μικρής διάρκειας αποκλεισμού, λέει, του ελληνικού ποδοσφαίρου, που θα λειτουργήσει παραδειγματικά, δηλαδή κανένα χρόνο. Αλλά αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών, την εισρωή παικτών, γενικότερα όλη την δραστηριότητα, την οικονομική του ποδοσφαίρου. Έχουν βάσιμους λόγους για να το κάνουν. Έχουν, πώς δεν έχουν. Τελευταία γεγονότα που συνέβησαν, ας πούμε. Και συνεχώς γίνονται. Πάντα έχει γεγονότα. Ναι. Πάντα έχει γεγονότα. Έχει ζουμάκι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άντε να το σταματήσουν, γιατί εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι να μην έχει ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες για να λέμε τα δικά μας. Αλλά τώρα ξαναρχίζουν τα ποδόσφαιρα, ξαναρχίζουν τα δικαστήρια και μας βάλανε σε μια άλλη εντελώς λογική. Τέλος πάντων, θα παρακολουθήσουμε όλα τα φαινόμενα. Σου λέω, κανόνισα πάω το Σάββατο στο Βόλο. Μετά θα πρέπει να κάτσω να δω όχι και τα παιχνίδια. Για να έχω ρεπορτάζ από τη Δευτέρα. Τι θα βγούμε να λέμε στα ραδιόφωνα. Αφήσω εγώ δηλαδή τα τσίπουρα του Βόλου και πάω εδώ, ας πούμε, πάω κατρόμητος. Κατάλαβες τι, γιατί τη Δευτέρα θα έρθει όλος ο κόσμος να περιμένει τον Ματμανίδη τι θα πει το μάτς. Αλλά πουθενή. Μπορώ να λέω ότι το είδα και να μην το έχω δει. Μετά. Μαγνητοσκόπηση. Εντάξει, θα διαβάσουμε. Εδώ θα ακούσουμε κανέναν στο ραδιόφωνο τι θα πει, κανέναν ακροατή. Ελά, βρε τώρα αυτή και τέτοια. Θα αναπαράγω εντελώς την άποψή του και θα βγω τη Δευτέρα σαν να τα έχω δει. Πολύ καλό. Αυτό. Εντάξει, ξέρεις πόσος κόσμος έχει πάρει κατά καιρούς σε τηλέφωνα και μη σου πω και παρουσιαστή και ραδιοφωνικοί εκφωνητέ που έχουν εκφέρει άποψη, έχουν κάνει σχολιασμό για παιχνίδι χωρίς να το έχουν δει. Αλλά σε φάση, γιατί δεν έβαλε τον τάδε και έβαλε εκείνο, γιατί τέτοια. Λέει, το είδε στο μάτς. Λέει, όχι, λέει. Ήμουλα, λέει, σε ένα παιδικό πάρτι εκεί έπαιζε με τα παιδάκια μου. Το ποδόσφαιρο γενικότερα και το ραδιόφωνο είναι η τέχνη του να μιλάς για πράγματα που δεν γνωρίζεις. Αλλά σαν να είναι κτήμα σου. Αυτά είναι τα μυστικά που δεν πρέπει να τα αποκαλύπτεις. Όχι, τα αποκαλύπτουμε εδώ. Γιατί είμαστε σαν ένα μικρό workshop, είμαστε σαν ένα μικρό ΙΕΚ ραδιοφωνικού παραγωγού. Κάνουμε μαθήματα. Πώς μπορείς να φτάσεις σε αυτή τη θέση που έχω φτάσει εγώ. Να σου πω τώρα μεταξύ μας φυσικά. Έρχεσαι κάθε φορά προετοιμασμένος.
Δεν φαίνεται. Γιατί εγώ δεν το έχω. Κάθε φορά λέω θα πάω, αύριο θα έχω κάποιο θεματάκι. Ναι. Θα το βρούμε τελευταία στιγμή εδώ πέρα, θα μας αρέσει κάτι να το πούμε. Καλά, πια πολλές φορές γίνεται αυτό. Αλλά δεν έχω προετοιμαστεί ποτέ. Ναι, και εγώ μην νομίζεις, παιδί μου. Εντάξει, τώρα απλά έρχονται και με βρίσκουν τα θέματα κατά κούτελα. Αυτό είναι καλύτερο. Όλη μέρα διαβάζουμε, όλη μέρα βλέπουμε επικαιρότητα, όλη μέρα ασχολούμαστε. Όλη μέρα με ποδόσφαιρα ακούμε δύο φορές. Survivor πάντως δεν βλέπεις. Δεν βλέπω τίποτα. Κατάλαβα γιατί πέρσι θυμάμαι το είχαμε πρώτο θέμα. Φέτος δεν βλέπω τίποτα, ούτε Power of Love, ούτε Masterchef, είμαι εκτός πραγματικότητος. Εγώ βλέπω Hell's Kitchen. Το ελληνικό με τον Μποντρίνη. Πόπο, βασικά. Μπινελίκια με κάνει να μην θέλω να μαγειρέψω. Αν και, άμα έκανα κάτι κουλουράκια, αλλά μου τα φάγαν όλα. Άμα θα ήταν καλά τα κουλουράκια. Ναι. Θα μας φέρεις την, φορά θα μας φέρω, την επόμενη φορά. Κάτι τις να πάρουμε. Και εμείς. Έρχεται η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι. Τελειώσαμε. Ετοιμαστείτε, θα καταλήψουμε τα λεωφορεία, θα καταλήψουμε τον ΟΑΣΤ. Τώρα σκέψου και χωρίς μπάνιο, χωρίς νερό μέσα στο μετρό, που είναι και κλεισούρα και αυτά. Τι ωραίες μυρωδιές θα έχει εκεί. Είδες τι γλιτώνουμε. Έχεις νιώσει ποτέ τρόμο μέσα στο λεωφορείο? Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή ότι μπορεί και να πεθάνεις. Πάρα με τις μυρωδιές, εννοείται. Χθες, ναι. Το λεωφορείο εκεί που προχωράει σταματάει, σβήνουν φώτα. Α, σβήνουν φώτα. Και λες, θα βγει τώρα. Εγώ τώρα δεν ξέρω. Το Έλιεν. Θα βγει κανένα σχιζοφρενής έτσι με το πριόνι. Δεν ξέρω αν η μηχανή είναι στη μέση του λεωφορείου, στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Ναι. Και εκεί που σταματάει αρχίζει. Γκρουμ. Και λέω, εντάξει τώρα. Τέτοιο φόβο. Να χτυπήσει το λεωφορείο και πεθαίνω. Ανοίγουν οι πόρτες. Πριν το σκεφτώ, βγαίνω. Το λεωφορείο σβήνει φώτα και συνεχίζει να προχωράει. Και λέω, πάπο, νομίζω ότι μόλις σώθηκα. Ναι, θα γλίτωνες όμως το λόγο επειδή. Θα ήταν και να κέρδισε. Θα τα βλέπω από πάνω. Όχι, εγώ σου λέω: έχω ασταθεί τρόμο στο λεωφορείο με κάποιον ή κάποια ενδεχομένως από δίπλα μου, με μασχαλίτσα αυτό και τέτοια. Τρόμο είναι αυτές οι μέρες που είχαμε με τις κορδαλιές και με την 25η να μπει σε λεωφορείο μέσα. Αυτή η μυρωδιά του παππού που έχει φάει το σκορδάκι του και έχει κάτσει στρογγυλοκάτσει σακούλα με ψώνια και έχει στρογγυλοκάτσει σε μια θέση και. Λιβανίζει όλο και σε μιλάει κιόλας. Παλιεκάρι μου εδώ. Έρχεται το τέρας κολάσεως να σε κατασπαράξει. Νομίζω δεν ξέρω, δεν μπορώ να την κατατάξω σαν. Δεν ξέρω με ποια μπορώ να την συμψηφίσω. Νομίζω είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Θα συμφωνήσω. Είναι ότι πιο εφιαλτικό. Γι' αυτό λοιπόν, άμα είναι και στο μετρό να έχουμε ανάσες και τέτοια, να μην το. Καλύτερα, ναι, για τη δικιά μας εσωτερία. Οπότε γλιτώνουμε τώρα που δεν έχουμε νερό, αλλά έχουμε μετρό. Γιατί φέρουμε τις αναπτύξεις. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται. Ιντερνέτια βέβαια δεν μπορείτε να μας ακούσετε σήμερα, οπότε τζάμπα το λέμε ούτως ή άλλως από τον αγέρα, μόνο από τα FM. Καθότι έχουμε έτσι ένα μικρό θεματάκι, αλλά δεν πειράζει. Οι άνθρωποι της, του εξωτερικού ή της επαρχίας, δηλαδή, γιατί εκτός Θεσσαλονίκης όλοι είναι επαρχία για εμάς, θα μας στερηθούν μια μέρα. Χθες ένας φίλος μου έστελνε την ώρα που ακούγαμε φωτογραφίες από τη Στοχόλμη που βρίσκεται, είχε μείον 2, κάτι τέτοιο, με χιόνια και με αυτά. Ωραία άνοιξη. Και εμείς εδώ γκρινιάζουμε που έχει 10-11 βαθμούς. Και μια ψιλοσυννεφιά και λίγο ρίχνει μια ψυχάλα. Όπως σήμερα δεν προβλέπεται όμως να έχουμε κανέναν τέτοιο καιρό. Αραιή συννεφιά τώρα το πρωινό που θα αρχίσει σιγά σιγά να χαράζει. 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Μέχρι και 17 θα φτάσει το μεσημεράκι. Και το Σαββατοκύριακο αναμένεται και άνοδος της θερμοκρασίας και ακόμα καλύτερη καιρή. Πάνω από 20. Πλέον ερχόμαστε στην καλοκαιράκι μας έρχεται. Καλοκαιράκι γιατί. Εντάξει, πώς θα πάμε τώρα στην Πασχαλιά, έτσι, να μας κάνει βροχές, καταιγίδες και να μην μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίες, να ανεβάζουμε στα Instagramια. Αυτό που το βάζεις. Λίγο ένα selfie με το αρνάκι. Πώς, άμα είναι μέσα στο φούρνο και μέσα στο σπίτι, δεν βγάζεις καλές φωτογραφίες. Αυτές τις βγάζαμε το Πάσχα. Τώρα θέλουμε έτσι εξοχή, μια παπαρούνα. Ναι. Ένα κάτι τη, αλλά είναι και νωρίς ακόμα. Έχουμε και την Πρωτομαγιά μετά. Πρωτομαγιά, τι μέρα πέφτει. Κάτσε να το δούμε. Τώρα που το ανέφερες, γιατί φέτος χάσαμε πάρα πολλές αργίες. Είναι πολύ, πολύ. Καταδικαστικός ήταν. Μία του μηνού. Μία του μηνού, εντάξει, Πρωτομαγιά. Εδώ λήθιο. Πρωτομαγιά, εντάξει, κανονικά. Πέφτει Τρίτη. Καλό θα ήταν. Πέρυσι πέφτει Δευτέρα. Φέτος πέφτει Τρίτη, θα μεσολαβήσει μια Δευτέρα.
την πάρουμε. Πόσοι Δευτέρα θα την τσιμπήσουν κανονικότατα για να κάνουν τετραημεράκι. Οπότε εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Θα είναι καθημερινή. Τρίτη. Αχ, ναι, χειρότερη ημέρα, πιο δύσκολη για τη σχολή είναι. Είδε, παιδί μου, μεριμνούνε για εσένα, μεριμνούνε. Έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται η ανάπτυξη αφού μπαίνουν οι αργίες στις σωστές τους βάσεις. Κυρίες και κύριοι, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ποδοσφαιράκι. Χθες είχαμε και την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, το οποίο κατακύρωσε τελεσίδικα τον αγώνα στον Ολυμπιακό, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στους ερυθρόλευκους με 0-3. Αλλά δεν αφαίρεσε τελικά βαθμούς από τον δικέφαλο του Βορρά. Δηλαδή ουσιαστικά επικύρωσε την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Οπότε τα πράγματα μένουν όσο έχουν, τουλάχιστον για σήμερα, για σήμερα, για αυτή την ώρα που μιλάμε. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια απόφαση όσον αφορά την τύχη του παιχνιδιού ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Αλλά για σήμερα η βαθμολογία του πρωταθλήματος έχει ως εξής: ΑΕΚ 54, ΠΑΟΚ 52, Ολυμπιακός 50, Ατρόμητος 47. Εκκρεμεί βέβαια η απόφαση από το Διαιτητικό Δικαστήριο σχετικά με την ποινή των μείων 3 βαθμών που έχουν επιβληθεί στον Ολυμπιακό για τα όσα έγιναν μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Και φυσικά εκκρεμεί και απόφαση για τον αγώνα του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γενικότερα έχουμε δουλίτσα, έχουμε δικαστήρια να δουλεύουν κάθε μέρα, όλο και κάτι καινούριο. Και μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική. Ανάλογα με τα κέφια του καθενός μπορεί να βάζει τη βαθμολογία όπως επιθυμεί. Αν θα θέλω να έχω συν 3, αν θα θέλω να έχω πλην 3 και να στέφεται κατά το δοκούν πρωταθλητής. Το ξεχάσαμε το πρωταθληματάκι μας με τις 2 εβδομάδες που είχαμε το κενό. Ουσιαστικά διακόπηκε για μια εβδομαδούλα μεσολαβούς για τα παιχνίδια των εθνικών. Τώρα το Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε και πάλι. Ξαναδιακόπτεται μετά για το Πάσχα. Μετά όλο και κάτι θα γίνει πάλι, θα ξαναδιακοπεί. Και μετά έχουμε καλοκαίρι. Μετά καλοκαίρι. Να ησυχάσουμε κι εμείς λίγο, Ιωάννα μου, να επιστρέψουμε στις κανονικές ροές του λόγου. Επειδή να είδες τώρα εδώ, τις προηγούμενες φορές που είχαμε ποδόσφαιρο, είδες τη συμμετοχή είχαμε. Ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο να πει για τον προηγούμενο, για τον ένα. Τώρα, ναι. Τώρα τίποτα, μας έχουν αφήσει στην ησυχία μας. Θα σε εξελιστεί. Καλύτερα, άσε παιδί μου. Είδα ένα όνειρο. Τι όνειρο είδες? Ότι είχα έρθει εδώ πέρα, ναι, και πήρε ένα ακροατή τηλέφωνο, ναι, και δεν μου άρεσαν αυτά που έλεγε και του το κλείσα. Εσύ, μπράβο Ιωάννα μου! Μπράβο Ιωάννα μου! Και καλά κάνεις, και καλά κάνεις, γιατί τέτοιο όνειρο, προχθές μου έστειλε ένας φίλος ότι είδε όνειρο με εμένα, κανονικά, δηλαδή εκεί μας φτάσανε. Λέει, ξύπνησα, λέει, με ένα να πέσει ο εφιάλτη. Έκανες εκπομπή στο Λίμπερο. Αυτός είναι εφιάλτης για μένα, εντάξει. Λες να είναι ένας. Να ξυπνήσω μια μέρα και να μην έρχομαι το πρωί. Μπορεί. Έκανες, λέει, εκπομπή στο Λίμπερο και ήσουν, λέει, απίστευτα στραβωμένος. Για μένα. Άκου τώρα τι είδε ο άλλος. Τι έχει μέσα στο μυαλουδάκι του. Σε μια φάση, λέει, πήρα, λέει, να πω την από αυτήν μου. Όπως κάνω και καμιά φορά. Και μου το έκλεισες με νεύρα. Είδες, Ιωάννα μου, είδες το ίδιο σχεδόν όνειρο με τον φίλο μας. Ναι, αλλά εγώ δεν ήμουν στη θέση σου. Α, ήμουν στη θέση μου. Και λέει, ξύπνησα, λέει, κάθιδρος και στεναχωρημένος. Από τον ύπνο. Γιατί λέει τώρα, μπάμπη, μαρτυρίες της ζωής. Δεν έχω κλείσει ποτέ κανέναν ακουράτη. Εδώ τους παρακαλάμε να τους κλείσουν και από πάνω. Πλάκα με κάνεις. Αλλά άλλωστε έχει τέτοιο. Μην πάρω στον μπάμπη και τον ευριάζω και τέτοια. Γιατί νεύρα. Όχι, όχι, όλους τους θέλουμε εδώ, εντάξει. Είσαι καλοπροαίρετος, χαρούμενος άνθρωπος, γεμάτο ζωή και ενέργεια. Ναι, 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 αλλά θέλω κι εγώ μια φορά να κλείσω κάποιον για να δείξω ότι είμαστε κι εμείς έτσι λίγο ραδιοφωνάκι. Εσύ τι σου έλεγε αυτός ο ακροατής? Μου έλεγε και μου την έλεγε κιόλας. Και λέω, έτσι. Καλά, τον έκανε. Κλείστε τον κύριο, άντε γεια, τον είπες. Τώρα αυτό δεν ξέρω στον ονειροκρίτη πώς μπορώ να το εξηγήσω. Εκπομπή, αν δεις ραδιόφωνο μάλλον, αλλά όχι ραδιόφωνο να ακούς, ραδιοφωνική εκπομπή. Τι μπορεί να σημαίνει στον ονειροκρίτη? Είδες τι εφιάλτη σου έχει κάνει το λόγο επειδή. Νομίζω ότι είχε πάει 4 ώρες και ανοίγω τα μάτια μου και ήταν 2. Εντάξει και λες, ωραία, ωραία. Έχω ακόμα. Ονειροκρίτης λέει όνειρα και ραδιόφωνο. Για να δούμε πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά. Αν δείτε ότι ακούτε ραδιόφωνο, αν ακούτε, λέει, ραδιοφωνική εκπομπή με αγαπημένα τραγούδια, σημαίνει το μέλλον σας θα είναι λαμπερό και όχι λιμπερό. Αν τα τραγούδια που ακούτε σας ενοχλούν και δεν καταλαβαίνετε, πες ότι ακούμε τραγούδια. Δηλαδή, αν ακούσετε ένα ακροατή να σας ενοχλεί και δεν τα καταλαβαίνετε, προσέξτε την υγεία σας γιατί θα ταλαιπωρηθείτε και ίσως ακούσετε δυσάρεστα νέα. Αυτό μπορεί να βάλω κι εγώ κανένα τραγουδάκι να μην το καταλάβει ο ακροατής και να έχουμε και θεματάκια. Είδες πως βγήκε το όνειρο, Ιωάννα μου. Δεν σου άρεσε αυτά που έλεγε ο ακροατής σαν τραγούδια έτσι κακά και είχες ταλαιπωρήσει με την υγεία σου. Είχες θεματάκια, βγήκε το όνειρο εν τέλει. Ναι, πω πω πω. Όλα μέσα, άντε θα παντρευτείς γιατί τα μισά όνειρα που βλέπεις. Αυτό μας λένε, θα βρεις μια καλή τύχη, ένα καλό παιδί. Τα όνειρα τελικά
Τι σου είναι τα όνειρα. Τι σου είναι τα όνειρα, τι σου είναι τα όνειρα. Κάνουμε και εμείς όνειρα. Κάνουμε όνειρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο Λόγο Επειδή 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Κάνουμε όνειρα να δούμε επιτέλους λίγο ποδοσφαιράκι χωρίς παρεπόμενα, χωρίς τρίτο-τέταρτα επίπεδα, χωρίς διαιτητικές μάχες, χωρίς δικαστικές μάχες. Ποδοσφαιράκι απλό, να μιλήσουμε απλά για τα πράγματα που γίνονται εντός των τεσσάρων γραμμών. Αλλά δυστυχώς και φέτο δεν. Για μένα το πρωτάθλημα ουσιαστικά έχει τελειώσει. Δεν το δίνω καθόλου βάση. Όποιος και να το πάρει τώρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω ξενερώσει τόσο με όλα αυτά. Ναι, κανονικότητα. Εντάξει, είχαμε λίγο το σουσού μας πάνω από εκεί που βρήκαμε μια ροή. Τώρα μας το ξαναστερούνε, μας το ξανααφαιρούνε. Είσαι λίγο πικραμένος, από ό,τι καταλαβαίνω. Πικραμένο, παιδί μου, τέτοια πικρά. Πικραμένος. Είναι σαν να με παράτησε, να πούμε, μετά από 10 χρόνια γάμου με δύο παιδιά. Και να έφυγε. Πολύ άσχημο συνέστημα. Μην το σκέφτεσαι. Άσχημα, τι μου τώρα, άμα το πει. Το σφαιράκι είναι μπάλα, είναι και γυρίζει. Θα μου πει εδώ, υπάρχουν και χειρότερα. Ο άλλος πήγε και έπαιξε τη γυναίκα του και τα παιδιά του στα χαρτιά. Δηλαδή σκέψου και αυτό, ναι. Υπάρχει μία υπόθεση η οποία έρθε τώρα στην δημοσιότητα. Αλλά συνέβη το περιστατικό αυτό, λέει, το 2015 στην Ινδία. Σύμφωνα, λέει, με δημοσίευμα εκεί του τύπου του τοπικού, των Times of India, ένας, λέει, εθισμένος τζογαδόρος από το Νέο Δελχή, έχοντας χάσει όλα τα χρήματα του, αποφάσισε να παίξει την οικογένειά του, τη γυναίκα του, λέει, και τα δύο του παιδιά στα χαρτιά. Και... όμως τα πράγματα, λέει, δεν μπήκαν όπως τα ευελπιστούσε ο φίλος μας ο Μωσίν, έτσι λέγεται. Καθώς έχασε, λέει, και λίγο αργότερα ο νικητής εμφανίστηκε στο σπίτι του για να μαζέψει τα κέρδη. Καλησπέρα, πούμε. Τώρα, βέβαια, τίθεται το εξής το ζήτημα. Αν πες τα παιδιά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα κέρδιζες τη γυναίκα και τα παιδιά του αλλονού και θα πήγαινες να παραλάβεις. Νέα βάσανα, παιδιά, όχι φροντιστήρια, όχι χατζηλίκι, όχι συναυλίες που θέλετε να πηγαίνετε, όχι μπύρες έξω, όχι μπαμπάδος αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι κέρδος. Εκεί, λέει, μόλις η γυναίκα του κατάλαβε τι είχε γίνει, φαντόπλα, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα, ξεσηκώνοντας το πόδι το χωριό, το οποίο, λέει, ανέλαβε δράση. Το χωριό. Το συμβούλιο, λέει, συνεδρίασε αμέσως και αποφάσισε πως η σύζυγος και το ένα παιδί μπορεί να μείνουν στο σπίτι τους. Όμως το άλλο το παιδί, λέει, θα πρέπει να πάει, λέει, με τον Ιμράν, ο οποίος είχε κερδίσει στον τζόγο. Γιατί σαν κέρδος, ότι εντάξει ρε παιδί μου, πολλά είναι τα σαν μάρκες η γυναίκα και το παιδί, αλλά πάρε το ένα το παιδάκι, εντάξει, αφού κέρδισες. Η συγκεκριμένη υπόθεση είδε στην επιφάνεια 3 χρόνια μετά, καθώς τώρα πίστηκαν οι αρχές να την ερευνήσουν. Βλέπετε ότι. Μετά από τρία χρόνια. Κάτι μου λέει ότι αυτός πήρε το παιδί, το παιδιά, έχω κάνει αυτή τη ματσακονιά, πάρε το πίσω τώρα. Βλέπετε, όταν η γυναίκα είχε πάει και είχε κάνει την καταγγελία, όταν είχε γίνει, λέει, το συμβάν, δεν την είχε πιστέψει κανένας. Φυσικά, λέει, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μετά από 3 χρόνια γάμου. Και έτσι ο φίλος μας ο Τζογαδόρος δεν θα έχει τώρα τίποτα άλλο να ποντάρει. Πέρα από τα παιδιά. Είναι λίγο σοκαριστική. Καλά, σου εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι αν έχει συμβεί αυτό το πράγμα, θα έχει συμβεί σε κάποιες περιοχές, γενικότερα Ινδία, να δεις και τέτοια. Υπάρχουν μερικές περιοχές που δεν έχουν και πολύ την εύνοια του Θεού, είναι ξεχασμένες από αυτόν. Και δεν λειτουργεί κανένα δίκαιο τίποτα, μόνο εκεί τα αναμεταξύ των. Βέβαια, εγώ ξέρω περιπτώσεις πολλών που θα πηγαίνουν να χάσουν επίτηδες και τη γυναίκα του. Την πεθερά έπρεπε να ποντάρει. Εντάξει, την πεθερά δεν την έπαιρνε κανένα, εσύ φαντάζεσαι. Αυτό θα ήταν, άμα χάσεις, θα πάρεις την πεθερά μου του αλουνού, σαν ποινή. Άμα δεν μου φέρεις τα λεφτά που μου χρωστάς, θα σου δώσω την πεθερά μου εκεί, να την έχεις κανένα εξάμεινο στο σπίτι, θα σε πω εγώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη, ονειρευόταν μια ζωή σαν τον Πίτερ Σέλλερς. Πάρτι μιαμ. Ποια ζωή, δεν το πιασά, δεν άκουσα. Σαν τον Πίτερ Σέλλερς. Πάρτι μιαμ. Α, το πάρτι. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό του, να κερδίσει. Λοιπόν, να πω κάτι για τους σταγαράδες. Ναι. Παλιά ήταν χωματερή, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Και τώρα δεν είναι, έφυγε χωματερή από εκεί. Και τώρα είναι χωματερή, αλλά δεν θέλω να το πω, επειδή είναι ο Πασχάλης. Έλα, έχει μια χαρά εξοχικά εκεί στους σταγαράδες, μια χαρά μονοκατοικίες. Εδώ από εκεί, έτσι δικαιολογούνται όλα. Μάλιστα, εντάξει, έγινε. Συγχαρητήρια. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας
τον Μάκη. Μα στέλνει τι καλημέρε του από τι όμορφε Σέρε. Τι Σέρε φαντάζομαι θα έχουν νεράκι. Τι Σέρε έχουμε τα πάντα. Δεν μασάμε τίποτα. Καλημερίζουμε και τον Γιώργο που λέει: ανοίγω διαφημίσει, επιστρέφει. Ακούω ξένη μουσική. Ψάχνω, ανέβαλα μήνυμα. Βλέπω, δεν έχω μήνυμα. Ανοίγω Facebook, ανακουφίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Με την εκπομπή μα τον ενησύχησε τώρα εδώ ότι δεν έχει Batman. Όχι, εμεί είμαστε. Παίζαμε ποιοτική μουσική και σου λέει: είναι δυνατόν να είναι αυτή η εκπομπή. Αυτό το λόγο επειδή θέλουμε. Τι σημαίνει, είσαι πολύ καλό ο Κροατής. Δηλαδή, να ακούς κάτι άλλο και να ρωτήσει μα τι έγινε τώρα. Να ανησυχεί. Όχι, εμεί ήμασταν. Εμεί ήμασταν, βεβαίω. Εμεί είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μα διαφημιστικό διάλειμμα καθώ φτάσαμε στι 7. Προσοχή, εσεί οι τζογαδόροι, κανονικά. Γενικότερα, μην παίζετε. Αλλά προσοχή και στα στοιχήματα που βάζετε. Και στο τι θέλετε, αν σου λέω το συγκεκριμένο, έχω μια μικρή αμφιβολία αν ήθελε να κερδίσει ή να χάσει το συγκεκριμένο bet. Λοιπόν, θα πάμε κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα. Έχουμε φτάσει στις 7 και 2 πρώτα λεπτά και θα επιστρέψουμε και πολύ πάλι σύντομα. Εμείς θα είμαστε μόλις επιστρέψουμε. Εμείς θα είμαστε με τα τραγουδάκια μας αυτά, αλλά εμείς, ότι θα είμαστε εμείς. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ live στο Λίπερο 107,4 και συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Taxiway για να μάθουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από Taxiway. Ένας απλός ενημέρωση για την κίνηση Καρμαλή Νέα Εγνατία. 300. Το μέτωπο της εισόδου προς την πόλη έχει αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το μέτωπο προς την έξοδο είναι άδειο. Καλή, ευχαριστούμε. Και Όλγας. Ένας σταθμός για Όλγας. Ενημέρωση σταθμός για Όλγας. Ένας σταθμός για τη Τσιμισκή. 155. Καλημέρα για το ΚΕΙ, η Όλγα είναι γαλλική Τσιμισκή. Άλλη είναι και ίδια. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για Εγνατία. 1124. 1124. Η Εγνατία είναι σε πάρα πολύ κατάσταση και τα δύο ρεύματα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για Οδό Λαγκαδά. Ένας σταθμός για Οδό Λαγκαδά. 297. Τώρα που την πέρασα κέντρο ήταν σε καλή λειτουργία. Καλημέρα, ευχαριστούμε για Μοναστήριο. Ένας σταθμός για Μοναστήριο. Ενημέρωση σταθμός για Μοναστήριο. 200. Καλημέρα, από μένα κανένα πρόβλημα. Μοναστήριο κινείται ελεύθερα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Και είναι σταθμός του περιφερειακού. Ένας σταθμός για περιφερειακό. 62. Πεντακάθαρος στο περιφερειακό. Ευχαριστούμε τους σταθμούς. Ευχαριστούμε και τον Λιμπέρο. Καλημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που έχουμε 7 και 10 από το μέτωπο το συγκοινωνιακό. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, μια χαρά βαίνουν τα πράγματα. Καλά, συνήθως τέτοια ώρα δεν έχουμε κινησούλα, απλά επικοινωνούμε για να δούμε αν υπάρχει κάποιο ατυχηματάκι, κάποιο πρόβλημα, σηματοδότηση. Αυτά είναι πάντα χρήσιμη η συνεισφορά των φίλων αυτοκινητιστών. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας, FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί ανταμονόμαστε στη σελίδουλα μας το λόγο επειδή. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την συνεισφορά και την παρουσία των σημαίων ψωμιάδης. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Έπρεπε να ρωτήσουμε την Taxiway, μου φαίνεται η Ιωάννα μου, να ζητήσουν από τους φίλους τους αυτοκινητές, τους επαγγελματίες, να μας πούν και τι γίνεται και με το νερό. Δηλαδή, ποιες περιοχές, να λέει πρώτο πανοράματος, εδώ δεν έχουμε νερό. Στην Καλαμαριά η ροή είναι έτσι. Γιατί είναι ένα θεματάκι που θα απασχολήσει και σήμερα την πόλη μας και χθες το βραδάκι. Αλλά βέβαια, εντάξει, είπαμε μια μέρα ας μείνουμε και λίγο χωρίς μπανάκι. Έτσι κι αλλιώς έρχονται εδώ έρευνες. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι επιστήμονες, Ιωάννα μου. Κοίτα, άμα σκεφτείς ότι παλιότερα και στα χωριά ειδικά δεν είχαν το τρεχούμενο νερό με τα κατσαρολάκια. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να το έτσι. Κι εγώ το έτσι με τα κατσαρολάκια. Μια χαρά το έχω ζήσει, εννοείται. Εντάξει, καλύτερα μια μέρα να μην κάνω μπάνιο. Με τα κατσαρολάκια τώρα να βάζεις και τέτοια και να πηγαίνεις και τα χωράφια, αλλά δεν χρειάζεται, λένε εδώ οι επιστήμονες, δεν χρειάζεται, λέει, να κάνουμε
κάθε μέρα μπάνιο. Έτσι, τώρα ποιος ξέρει ποιος... Έχει διαφορά ή μπάνιο ή και τα μαλλιά. Και τα μαλλιά άλλο θέμα, εντάξει. Εντάξει ρε παιδί μου, να πλαινόμαστε. Αυτό μπάνιο, ντουζ, το ίδιο δεν είναι, όχι? Πρόσωπο. Μπερδεύω κάτι, αυτό να πλένουμε ρε παιδί μου, να πλένουμε το σώμα μας λέει. Γιατί υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να μην έχει μπει πρώτα μέσα στο μπάνιο, να ξεπλένεται, να κάνει, να τρίβεται για να βγει έξω. Αλλά λέει αυτή η επίμονη καθαριότητα μπορεί να μην είναι και τόσο καλό. Διότι μια βρετανική έρευνα που έχει δημοσιεύσει η Mirror κιόλας, όχι όποια εφημερίδα, μας εξηγεί ότι το συνεχές πλύσιμο και το ξεύγαλμα μπορεί στην πραγματικότητα να απομακρύνει κάποια σημαντικά έλαια που σώζουν το δέρμα μας. Άρα τρίψε, τρίψε, τρίψε. Δεν κάνεις καλό το δερματάκι σου. Εγώ γι' αυτό έχω φύναξει, δεν έχω τρίψει. Από την άλλη μπορεί να είναι τόσο λίγο επειδή έχει πιάσει πάνω γλίντζα. Εντάξει, να μην γίνει πρασινοπό. Όπως τη Βασίλισσα της Ισπανίας, μία. Τι που... έκανε η Βασίλισσα της Ισπανίας. Δεν έκανε μπάνιο ποτέ, γιατί ντρεπότανε. Ναι. Όχι ντρεπότανε, θεωρούσε ότι δεν πρέπει να εμφανίζεται γυμνή. Γενικά, γιατί την έλειπε ο Θεός. Ναι. Ο δεν έλειπε να εμφανίζεται γυμνή και δεν έκανε μπάνιο και είχε πρασινίσει. Σοβαρά. Τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι είναι η Βασίλισσα της Ισπανίας. Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή είστε. Αλλά δεν θυμάμαι. Ελισάβετ ήταν, η Κατερίνη ήταν, κάτι ήταν. Έτσι της Ισπανίας πάντως. Ωραία δικαιολογία. Εγώ δεν θέλω. Για τα παιδάκια, γιατί με το μπάνιο έχουν τα παιδάκια βαριούνται πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν σε κυνηγούσε και σε ένα μανούλα σου να σε κάνει μπάνιο και έλεγε άσε με να παίξω, δεν θέλω να μπω μέσα. Ναι, αλλά επειδή προσέχω κι εγώ παιδάκια, το ίδιο γίνεται και με κλάμα κιόλας. Μπορεί να είναι τώρα μας ακούν τα παιδάκια εδώ. Να, μα είπε ο Μπάμπης και η Ιωάννα το πρωί ότι η Βασίλισσα της Ισπανίας. Εσύ δεν μου λες μητερούλα ότι είμαι Βασίλισσα, ότι είμαι πριγκίπισσα. Πώς θες να γίνω τόσο περισπούδαστη άμα κάνω μπανάκι? Θα χάσω αυτή την έγλη που έχω και το γαλάζιο μου το αίμα. Μπορεί το γαλάζιο το αίμα να ήταν τελικά από τη βρώμα και έχει πιάσει το πουρί πάνω. Το υπερβολικό λέει πλήσιμο, σύμφωνα με τις έρευνες, μπορεί να προκαλέσει δερματικές παθήσεις, οι οποίες κάποιες φορές είναι επώδυνες. Και οι έρευνες μας έχουν δείξει ότι 4 στις 5 γυναίκες κάνουν ντουζ μέρα παραμέρα. Εγώ θα έλεγα ότι και με κάθε μέρα νομίζω. Βέβαια αυτή είναι ξένη, αγγλική έρευνα. Για να λέει τώρα μέρα παραμέρα, φαντάσου, θα είναι πολύ λιγότερες. Θα είναι κανένα δυο μέρες. Εκεί στην Αγγλία. Στην Αγγλία πολύ λευκό δέρμα. Ναι, πιο εύκολα. Εμείς λίγο πιο μελαμψή που μελαμψή, εδώ... αλλά εμείς κάνουμε πιο πολύ. Πιο Μεσόγειος. Πολύ. Μεσόγειος λες, αλλά εμείς έχουμε πιο πολύ ήλιο, ίδρωτα, το έτσι, το αλλιώς μας. Κάνουν λέει μέρα παραμέρα, ακόμη λέει και κάθε. Ενώ λέει κάποιες κάνουν ακόμη και κάθε τρεις μέρες. Ανά τρεις μέρες μπάνιο, εντάξει, και γυναίκα κιόλας. Είναι λίγο. Σκέφτομαι κι εγώ, αν μου έχει τύχει. Τυχαίνει ρε παιδί μου. Τι, ανά τρεις μέρες να έχει. Όχι, το έχει σύστημα να κάνει τρεις μέρες να κάνουμε μπάνιο, αλλά μπορεί να τύχει. Εντάξει, το καλοκαιράκι τώρα αυτό και τέτοια μάζει στη θαλασσίτσα. Το χειμώνα κι εσύ καμιά φορά λίγο δεν κρύο να το έχει. Καλά, εντάξει, εμπειρία. Ωστόσο λέει σύμφωνα με τον καθηγητή Στίφεν Σούμακ, πρόεδρο του Australian College στη δερματολογία, θα πρέπει να κάνουμε λέει ντουζ μόνο όταν το χρειαζόμαστε. Άκου τι λέει ο Θεός. Εντάξει, κοίταξε, τον τελευταίο μήνα δεν είχα ανάγκη από ντουζ, ήμουνα καλά ψυχολογικά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Καταρχήν για τα χρόνια και τα μάνια. Ναι. Είναι μια έκφραση που λες το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, γιατί το ζαμάν είναι ο χρόνος στα τουρκικά. Ουσιαστικά λες χρόνια και χρόνια. Χρόνια και χρόνια, χρόνια και χρόνια τώρα, λαχτάρα. Είδες τι μαθαίνει κάνεις η Ιωάννα μου από τους ακουρατές μας. Πολύ ευχαριστούμε. Δεν το ξέραμε αυτό. Και κατά δεύτερον, οι Άγγλοι δεν μπορούν να μιλάνε, γιατί σύμφωνα λέει με το πρωτόκολλο της Βασίλισσας, η Βασίλισσα πρέπει να πλένεται μια φορά το μήνα. Γιατί, αυτό το ξέρω, γιατί. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης στο Λονδίνο, επειδή η βρώμα ήταν τόσο μεγάλη και ο Τάμις ήταν τόσο μολυσμένος, δεν υπήρχε. Ήταν καλύτερο λέει να πλένεσαι με μπύρα, ήταν πιο καθαρό το νερό. Η μπύρα από ό,τι το νερό. Σωστό. Αυτό με την μπύρα το ισχύει νομίζω και για κάτι Τσεχίες και κάτι Πολωνίες που την έχουν την μπύρα σαν νεράκι, ότι όταν είχε πέσει μεγάλος λοιμός, πανούκλα και κάτι τέτοια, επειδή δεν μπορούσαν να πιουν νερό, αναγκαζόταν και φτιάχνανε μπύρα.
για να σκοτώσω τα μικρόβια και τέτοια. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Να πέσει κανένα λοιμό εδώ να κάνουμε μπάνιο με μπύρα και να πίνουμε. Σε ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ. Μας έτσι, οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Ναι. Εδώ σου λέει ένα τρεις μέρες κάνουν κάποιες στην, στην Αγγλία. Και βάλε, έχεις πάει η Αγγλία και ξέρεις. Ξέρω. Έτσι. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ευχαριστούμε. Είδες τι ωραία όταν βγαίνουν οι ακροατές και μας συμπληρώνουν ακριβώς αυτά που έχουμε ως απορίες. Διότι δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα τα πράγματα. Εδώ που τα λέμε τώρα τα ζαμάνια, εμένα. Μου βγάζουν κάτι σε χόρτα, όπως τα ζυζάνια. Τα ζαμάνια. Και μου βγάζει κάτι. Με, ξέρω εγώ, άγριο. Σε χόρτα, τι χόρτα, πρόσεχε τη χόρτα. Α, χορταράκι. Δηλαδή, α, ναι, πας ας πούμε στην ταβέρνα, φέρε να πούμε μια χτυπητή, φέρε μια πατάτες, φέρε μια ζαμάνια. Έχω παιδιά να σας βάλω μια ζαμάνια εδώ. Τώρα τα μάζεψα από τον κήπο. Είναι, άστα να πάνε, είναι μουρλια. Τα έχουμε βράσει με λεμονάκι, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, εδώ μας λέει ο φίλος μας ότι το μπάνιο ουσιαστικά είναι. Οπότε εσύ αισθανθεί σαν άνθρωπος. Δεν είναι ας πούμε αναγκαιότητα όταν έχεις να κάνεις με κόσμο και να βρίσκεσαι μαζί τους σε κλειστούς χώρους. Μπορεί να σου πει άλλος, ρίξε λίγο νερό πάνω σε να πούμε και τέτοια, και να σου πει δεν το είχα ανάγκη. Σήμερα μπορεί να κάνει με τα ζώδια. Μιλώντας ο συγκεκριμένος ο επιστήμον και στην εφημερία, λέει, κατά τη διάρκεια μόνο λέει των τελευταίων 50 με 60 χρονών, το καθημερινό μπάνιο έχει γίνει συνήθεια. Τα παλιά τα χρόνια, αυτό που είπες, και στα χωριά είχαμε τα κατσαρολάκια και στην Αγγλία είχαμε την πύρα να λούσες. Λες από εκεί να βγήκε εκείνο το παλαιό μοτό της διαφήμισης, μη το πιείτε, λουστείτε, γιατί υπήρχε ένα σαμπουάν μπύρας τα παλιά τα χρόνια. Το βρήκες, νομίζω αυτό είναι. Ναι. Το... Ακόμα υπάρχει το μπύρας. Α, δεν ξέρω. Και το διαφημίζαν το σούπερ πρωτοποριακό και σου έκανε αίσθηση ιδιαίτερα. Χτυπούσε στο μάρκετινγκ πάρα πολύ. Σαμπουάν μπύρας με το μοτό που πανέξυπνο, μη το πιείτε, λουστείτε. Γιατί σου λέει κανένα μπούφο. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να μας κάνει και τίποτα. Άμα είμαστε μεθυσμένος και να λέει σαμπουάν και να αρχίσει να το πει. Αν είμαστε χαρμάνια. Έχει γίνει λέει δημοφιλές το μπάνιο. Αυτός τώρα μάλλον κάτι έχει με το μπάνιο. Δηλαδή σαν να το κατακρίνει. Έχει γίνει ένα ψώνιο. Το μπάνιο είναι ψωνάρα. Έχει γίνει λέει δημοφιλές λόγω της κοινωνικής ανάγκης να μυρίζουμε όμορφα. Αυτό είναι κατανοητότατο. Είναι κοινωνική όμως σου λέει η ανάγκη. Αλλά ουσιαστικά είναι μόνο οι αδένες της μασχάλης και της βουβονικής χώρας που παράγουν την οσμή του σώματος. Καταλαβαίνεις τώρα, μασχαλίτσα και τα επίμαχα σημεία είναι αυτά που παράγουν την οσμή. Σωστό και δίκαιο μου φαίνεται. Πολλοί άντριδοι έχουν, ξέρεις, υπάρχει και ο κόσμος που κάποιοι το έχουν και τίκ αυτό. Να βάζουν χέρι είτε στη μασχαλίτσα και μετά να μυρίζουν τα δαχτυλάκια και την παραγωγή τους, θα έλεγα. Ενώ θα, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, θα έβαζα κανένα 95, κάτι φίλοι μου δηλαδή, όχι εγώ, ένα 95% των φίλων μου, θα έλεγα ότι πολλές φορές τοποθετεί το χέρι του στα επίμαχα σημεία και μετά απολαμβάνει τους καρπούς αυτής της διαδικασίας. Τώρα πρωινές εικόνες δεν, δεν θέλω να στις μεταδώσω. Καλύτερα να κάνετε μπάνιο, φίλοι ακροατές, για να έχουμε να αποφύγουμε τέτοιες επιπλοκές. Κι άμα σου πω ότι και το απολαμβάνω, άρα έχω κάνει να πούμε μεγάλος να πούμε σήμερα. Είναι από αυτά που δεν πρέπει να τα αποκαλύπτουμε. Είναι οι κοινές συνήθειες. Αν ξανάρθεις τώρα στην εκπομπή, μια μέρα μείναμε χωρίς νερό και δεν διπιάσαμε να πούμε. Είναι από αυτές τις κοινές συνήθειες των αντρών και εντάξει των ανθρώπων που κανείς δεν τολμά να αποκαλύψει, αλλά όταν τις αναφέρεις κάπου σου λέει άλλος, α ναι και εγώ, ναι και εγώ, αρχίζουν και πέφτουν οι μάσκες. Οπότε εγώ δεν αποκαλύπτω κάποιο κοινό, μάλλον αποκαλύπτω κάποιο κοινό μυστικό ουσιαστικά. Τώρα θα έχουν αλλάξει όλες τις μάσκες, δεν πατάνε ήδη πρωί πρωί εδώ να πούμε σύγχαμα, σύγχαμα, ασύγχαμα. αλλά μας τα λέει εδώ και επιστήμονας ότι από εκεί παράγονται οι οσμές. Λίγο θέλουμε για να πιαστούμε από κάπου. Άρα είδες τη χρήση των μορομαντήλων. Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά που το κάνουμε στο στρατό. Είμαστε όλη μέρα και ανακαλύψαμε τα μορομάντηλα και τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Επιπλέον λέει ο ίδιος αναφέρει ότι το υπερβολικό λούσιμο, και θα σου απαντήσει ο Άννα μου πάνω στο ερώτημά σου, μπορεί να καταστρέψει τα μαλλιά, όπως και το υπερβολικό πλύσιμο το υπόλοιπο σώμα. Θα μείνεις με τα κουκαλάκια σου. Δεν φεύγουν κομμάτια, ξέρω. Λες η φαλακρή από το πολύ το μπάνιο. Ωραία δικαιολογία, γιατί η φαλακρή, τέλος πάντων,
όσοι τους λείπουν κάποια μαλλιά προσπαθούν αυτό το ντεζαβαντάζ το κοινωνικό να το κάνουν αβαντάζ. Να το χρησιμοποιήσουν υπέρ τους, διότι ας πούμε, οι φαλακροί λένε ότι τα μαλλιά μου πέφτουν επειδή έχω πολύ μεγάλο το σωστοερόνι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, επειδή είμαι πολύ αρενοπός από την αρενοπότητα. Οπότε μπορεί να το έχουμε στο νου μας δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω, τώρα εγώ δεν έχω πολλά μαλλιά, μάλλον τι, μπορεί να είμαι και κανένας, μπορεί να μην είμαι και τόσο. Αλλά τώρα τους δίνουμε ένα πάτημα τους φίλους μας με την ελαφρά κομή, να λένε ότι πέσαν από το λούσο μου, γιατί η κοπελιά είμαι πάρα πολύ καθαρός. Βουβονικά σου μιλάω, είμαι. Αστράτο, βουβονικά. Ουσιαστικά λέει αυτό που μας εξηγεί ο καθηγητής είναι ότι με το συνεχές καθημερινό πλύσιμο καταστρέφονται και τα καλά χρήσιμα έλαια που προστατεύουν το δέρμα μας, πράγμα που πολλοί δεν γνωρίζουν. Αλλά από σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα το λόγο επειδή θα σας γνωστοποιήσει αυτά που κανείς δεν τολμούσε τόσο καιρό, η μασονία του νερού, η μασονία του μπάνιου, οι πολυεθνικές εταιρείες που πουλάνε τα αρώματα, τα σαμπουάνια, τα περιποιητικά, όλα αυτά, τις κρέμες γάλακτος που βάζετε στα σώματά σας, μας θέλουν να είμαστε όλη μέρα με ένα τηλέφωνο, έτσι δεν λέγεται αυτό, πώς λέγεται, κάπως, τέλος πάντων. Τηλέφωνο του μπάνιου, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια άλλη ονομασία, αλλά τέλος πάντων δεν έχω κάνει υδραυλικός για να ξέρω. Καταστρέφεται τα καλά και συμφέροντα, τα έλαια, έλεος. Το δέρμα μας όπως λέει γίνεται πιο ευάλωτο στα βακτήρια και στους ιούς άμα κάνουμε μπάνιο, προκαλώντας φαγούρα, ξηρότητα, ευαισθησία, ακόμη και εκζέματα. Έστω ψέματα, η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Λοιπόν, αλλά ειδικοί ενημερώνουν ότι δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά αντίθετα ένα μέτρο για να διατηρείται η ισορροπία στο δέρμα μας. Φαντάζεσαι τώρα να αρχίσουν να βγαίνουν τα σαμπουάν, πώς είναι τα πακέτα με τα τσιγάρα. Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί ότι το κάπνισμα μπορεί να επιφέρει. Και να σου λέει το Υπουργείο. Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί ότι το μπάνιο μπορεί να προκαλέσει. Πτώση μαλλιών, εξέματα, δέρματα, αυτά και τα. Και να και φωτογραφίες, ας πούμε, από κόσμο. Πώς είναι τα πακέτα των τσιγάρων που έχουν. Το έκανε πολύ. Παιδί μου, εδώ θα τα πούμε όλα. Θα τα αποκαλύψουμε όλα. Εννοείται, έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε μη χολοσκάτε σήμερα που θα μείνετε μία ημέρα χωρίς μπανάκι. Σας δίνουμε τα κατάλληλα επιχειρήματα για να νιώσετε καλύτερα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση σε όποιους καγεντρεχείς ενδεχομένως μπορεί και κάπως να σας κοιτάξουν στραβά. Ή εσείς αν αισθάνεστε μειονεκτικά ως οργανισμοί που λίγο έχουν αποχωριστεί το νερό. Βέβαια να φτάσει σε σημείο να μην αντίξει τον εαυτό σου, φαντάσου που τι έχεις φτάσει να έχεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλώς το να, είμαστε πάρα πολύ καλά. Μπάμπη, θα σε χρειαστώ. Για πες σε ποιο από όλα τα ζητήματα. Θα πάω να κάνω μήνυση την Johnson's Baby Shampoo. Ναι. Γιατί μικρό μετά με μπάνιζε η μάνα με το αυτό το μωρό, πώς το λένε ρε, το... Τζόσον και Τζόσον, αυτό, ένα κίτρινο. Αυτό ένα όχι κίτρινο. Όχι πια δάκρυα. Ναι, αυτό κάναμε όλοι μπάνιο. Όχι πια δάκρυα και όχι πια μαλλιά. Είδες, από την καθαριότητα το παθες. Θα ζητήσω από τον Ζαγόρα αυτή την εκπομπή, να ξέρεις, μαγνητοσκοπημένη, και θα πάω στο δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θέλετε να έρθετε και στις παιδιά να με υποστηρίξετε. Θα έρθουμε, θα υποστηρίξουμε, ναι. Θα βεβαιώσουμε. Όλοι πλαινόμαστε με Τζόνσον. Ένα παιδάκι με τρίχες στην πλάτη, δηλαδή τόσο πολύ μαλλί είχες. Την τελευταία φορά που το είπα αυτό στη μάνα μου, γιατί την κατηγόρησε ότι εσύ είστε που δεν έχω μαλλιά, μου είπε είσαι τόσο κακός άνθρωπος που ούτε τα μαλλιά σου λέει δεν σε θέλω. Γλυκούλα η μανούλα. Ναι, αλλά η γυναίκα μου άλλα λέει. Έτσι, το πάμε εκεί. Το πάμε στην. Ένας μικρός αγοράκης, κυρίες και κύριοι, με πολύ τεστοστερόνι. Άντρας χωρίς φαλάκρα, ρε, ουρανός χωρίς άκρα, να το ξέρεις αυτό. Τι άλλο θα πείτε, ρε. Τι άλλο θα πείτε, μασονία του χωρίς μαλλιού. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Μπαμπή, το τηλέφωνο σου είναι με σύνδεση ή είναι καρτοκινητό? Θες να μου πουλήσεις κανένα πακέτο? Ρωτάω ρε παιδί μου, πες μου. Καρτοκινητό. Περίεργο τότε, γιατί σου κόψανε το νερό? Άκου τηλέφωνο.
από το μπάνιο. Βρήκα το από τις Σέρες. Που έκανε σε γούρνα. Όταν ερχόσουν στη Θεσσαλονίκη, η γλίτσα βρήκε πάνω στην καμάρα στα διόδια. Να σου πληροφορήσω ότι εμείς Θεσσαλονίκη είμαστε σε ρέι. Η καθαρή Θεσσαλονίκη είναι σε ρέι. Όλοι οι υπόλοιποι που μυρίζει είναι από άλλες περιοχές. Θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Πω, 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 πω. Άντε φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Έχουν και ένα καταπληκτικό τραγούδι για το μπάνιο. Έχουν γράψει χειμερινοί κολυμβητές, το οποίο λέγεται Ψήρες. Και αναφέρει αυτήν όλη την ιστορία και όλη τη διαδικασία του να πρέπει, ας πούμε, έτσι να λούζεσαι για να έχεις, να είσαι κοινωνικά αποδεκτός, να πλένεσαι. Τα παλιά τα χρόνια, όντως. Και το λέει και Αργύρης ο Μπακυρτζής στα live του πολλές φορές. Τα παλιά τα χρόνια λέει: κάναμε λίγη μια φορά το Σάββατο. Μπανάκι, όταν ήταν να βγούμε έξω στην βόλτα μας, εντάξει, οκ, εκεί να φύγουν τέτοιο. Ταυτόχρονα, το συχνό έτσι λούσιμο και ντούζα αφαιρεί, κάτι που δεν τα λένε εδώ οι έρευνες, αλλά τα πει ο Μπατμανίδης γιατί τα ξέρει, αφαιρούν και τις ερωτογόνες οσμές, τις ερωτογόνες εκκρίσεις του οργανισμού που ασυνείδητα εσύ εισπνέεις, πολλές δεν μυρίζουν, ας πούμε, οι φερομόνες, αυτά που λέμε, με το συχνό, έτσι, με την επάλυψη με τα καλλυντικά και με τα αρώματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος τώρα να μην ερωτεύεται. Άρα πιστεύεις ότι αυτό φταίει που πολύ έχει πέσει ο ερωτισμός της Ναι, ναι, τίποτα, η λίμπη το έχει πέσει γιατί όλοι είμαστε με τα αρώματα, με αυτά, με τέτοια, μας κάνουμε τον οργανισμό. Άρα μυρίζεις όμως λίγο βανίλια. Βανίλια. Άμα δεν είναι η μυρωδιά του άντρα. Η μυρωδιά του άντρα, να πούμε, η μυρωδιά να πούμε. Του σώματος γενικότερα, ένθεν και ένθεν. Σε αυτά δεν χωράνω παδικά, Ιωάννα μου. Πόπα μας ακούει, το κάνεις πρώτη φορά, σου λέει, τι είναι αυτή η μπίχλες. Εντάξει, παιδιά, δεν έχουμε στον έκτο, η Ιωάννα μας είναι εδώ πεντακάθαρη. Εγγυούμε. Έρχεται εδώ και μυρίζουμε. Τι γίνεται. Δεν έχουμε απλά στον έκτο, δεν έχουμε σήμερα νεράκι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και πρέπει να δικαιολογήσουμε την κατάστασή μας. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή θα οδηγηθούμε στο μικρό μας διαλυματάκι με την Ιντερβέντεν μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα να μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα σε Αγγλίες, Ισπανίες με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Και χθες δεν είχαμε αμάν πολλά παιχνιδάκια, σιγά σιγά θα μπούμε όμως σε ροή. Από Παρασκευούλα, από αύριο μέχρι και όσο έχει ο Θεός να μας δώσει. Το Πάσχα των Καθολικών πρέπει να είναι τώρα μαζί, πρέπει να πέφτουμε. Αν δεν κάνω λάθος. Για σήμερα έχουμε πρώτη κατηγορία Αγγλία στις 9:45. Blackburn Bradford και Gillingham Milton Keynes Dons. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. 7:39 πρώτα λεπτά. Και σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτά που συζητάμε στα ράδια προκαλούν και επιπτώσεις όσον αφορά το μέτωπο του νερού, Ιωάννα μας, διότι σιγά σιγά ανεβαίνει και εδώ στον έκτο της Λέοντος Σοφού το νεράκι. Μέχρι να φύγουμε. Με ευχάριστα νέα, βεβαίως. Άντε, θα πληθείτε, βρε. Θα μου πεις, εδώ δεν έχουμε και ντους για να κάνουμε. Αν είχαμε όμως, θα μπορούσαμε. Εγώ δεν έχω δικαιολογία. Δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εκεί στον πρώτο, μένω στον πρώτο όροφο, στα Σταυρούπολη, δυτικά δεν είχαμε άναμαν. Αλλά εντάξει, θα πω ότι μένω στο Λίμπερο, έκτος όροφος, τι να κάνουμε. Ή Σικέση ή οπουδήποτε αλλού. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Έτσι ψάχνετε να βρείτε την σελίδουλα μας και επικοινωνούμε και εκεί διαρκώς καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο όσο έχουμε εκπομπούλα. Ο φίλος μας ο Άρης μας αναζητεί στα ιντερνέτια
Ναι, αύριο πάλι πιστεύω θα αποκατασταθεί η βλάβη. Αφού εδώ φέραμε το νερό, μπορεί και λίγο αργότερα να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Ακούστε τις υπόλοιπες εκπομπές, δώστε ακροματικό το στάθμο. Θα είναι σαν να δώσετε και σε εμάς, δεν είναι? Εφόσον δώσετε παρουσία, σημαίνει ότι εντάξει, το θέλατε. Ας φέρουν οι άλλες διαφημίσεις να μπορούμε να κάνουμε εμείς εκπομπή. Τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα. Τώρα 6-8, φυσικά. Παίζουμε στη μικρή περιοχή. Ποια μικρή περιοχή, παίζουμε. Στο αγρόκτημα. Παίζουμε στο αγρόκτημα κανονικότατα. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε όλοι μαχητέ και όλοι είμεθα συστρατευμένοι στο να φέρουμε το ραδιόφωνο στην κορυφή. Και σήμερα είναι και. Τι είναι, Πέμπτη είναι σήμερα, ε. Εντάξει, άμα ήταν Παρασκευή, θα ήταν θεματάκι να μην έχεις νερό και να ετοιμάζεις να βγεις έξω και να. Ναι. Να πρέπει να είσαι. Αλλά εντάξει, την Πέμπτη θα το κόψουμε λίγο. Αύριο όλοι καθαροί, όλοι πλημμένοι, όλοι τακτοποιημένοι. Έτοιμοι για το Σάββατο. Μου φαίνεται, άμα μείνουμε δύο μέρες χωρίς νερό, θα το τελειώσουμε. και δεν θα έχουμε αύριο. Εντάξει, μην ξαμολυθείτε τώρα εκεί με τα αρώματά σας και με τα τέτοια σας. Αυτό όμως είναι και για μία οικολογική συνείδηση, ας το έτσι, πούμε. Να, είδατε. Πόσο άσκοπο νερό ξοδεύουμε καθημερινά, είτε για το μπάνιο, είτε για το πλύσιμο, είτε για το πότισμα. Πέστα. Για το πλύσιμο, το πιάνω, δηλαδή ξοδεύουμε άσκοπο το νερό και δεν σκεφτόμαστε σε άλλες χώρες, π.χ. στην Αφρική, δεν έχουν να πιούν νερό. Έτσι, δεν καθαρό έχουν, νερό. Πέστα, οπότε τώρα να μας γίνει ωραία. Λίγο το μαθηματάκι, να εκτιμούν αυτό που έχουν. Ωραία δικαιολογία. Άμα μυρίζει λίγο η μασχαλίτσα σου, ότι τα παιδάκια στην Αφρική δεν έχουν να πλένουν τις μασχαλίτσες τους και τις βουβονικές τους εκεί περιοχές. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά σου λένε εδώ οι επιστήμονες ότι είναι κοινωνική συνθήκη, ότι μας θέλει να μυρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι. Τα παλιότερα χρόνια ενδεχομένως η μασχαλίτσα μπορεί και να μην ενοχλούσε. Θα μου πει τα παλιότερα χρόνια. Δεν είχαμε δεν υπήρχαν και αστικές συγκοινωνίες. Δεν υπήρχαν και τόσες μαζικές συναθρήσεις κόσμου μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα. Ή πανεπιστήμια, σχολές και τέτοια. Οπότε γι' αυτό και δεν ήταν τόσο μεγάλη κοινωνική ανάγκη της ωρεοποίησης της οσμής. Τώρα που βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, θέλουμε και λίγο παραπάνω. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό να είσαι, ξέρω εγώ, με κάποιον, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, πιο στενά και να μυρίζει λίγο πιο... Φανταστείτε. Και δεν είναι πολύ ευχάριστο. Δεν είναι πολύ. Και τι κάνεις εκείνη την περίπτωση, τι κάνεις, ας πούμε. Ενώ ενδιαφέρεσαι μεν, αλλά... Πάβεις να ενδιαφέρεσαι. Παίζεις πλαγίως. Δηλαδή ότι... Δεν έχει σήμερα, δεν... Είναι και αυτό. Δεν έχει σήμερα κάτι μου, είχε κάτι αυτό, άμα δεν... Κάτι προέκυψε, δεν έχω... Έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό, ας πούμε. Στο σπίτι πρέπει να... Έχω αφήσει τη βρύση ανοιχτή. Άμα του πας έτσι, έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό. Έχω στο φούρνο. Γιατί κάποιοι κάνουν και μπάνιο αχαήρευτε. Ίσως να του δώσεις ένα τέτοιο μήνυμα. Ακρίβει αυτό το μήνυμα. Να του δώσεις ένα τέτοιο μήνυμα. Νομίζω ότι σε όλους λίγο πολύ θα έχει τύχει να έχουν συμπλέφει. Εντάξει, βέβαια μπορεί να έχεις μια... Ναι, μια κακή μέρα. Ανθρώπινο είναι, αλλά αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Το καταλαβαίνουμε, το πιάνουμε το μήνυμα. Εντάξει. Λογικό, γιατί νομίζω ότι δείχνει αυτό και ότι διαφέρεσαι τρόπον την άμα αφήνεσαι έτσι. Ξέρεις. Ναι. Γιατί τα αγοράκια ξέρεις τι κάνουν. Όταν είναι να έρθουν, ας πούμε, σε έτσι. Όταν βρίσκονται σε. Να κάνουμε λίγο ντοκιμαντέρ εδώ. Πώς είναι. Τα αγοράκια όταν βρίσκονται σε ένα παραγωγικό στάδιο πλένονται με 2-3 φορές την ημέρα. Όταν φτάσουν και συντελέσουν το σκοπό τους και δέσουν το γαϊδαρό τους, αρχίζουν σιγά σιγά πλώνουν το ποδαράκι πάνω στο τραπεζάκι και όλο και περισσότερο αφήνουν το μπάνιο εκτός καθημερινότητος. Και μετά έρχεται και η παντοφλίτσα για να συμπληρώσει το σημερινό μας ένθετο. Έτσι, πάρε και το πάρε την παντόφλα, πάρε και το πόδι. Ναι, γιατί άλλος σου λέει τώρα εδώ. Εντάξει, είμαστε, ας πούμε, σχέση, κατανόηση, γνωρίζουμε. Αυτά δεν υπάρχουν, μετά το γάμο, άμα θέλει. Τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και έχουμε αναπτύξει μία ανεκτικότητα. Ή τι σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επισκέπτομαι τόσο συχνά το μπάνιο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλημέρα και στην Ιωάννα. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι και εγώ, να πήρα για ένα τελευταίο για να πω. Δεν, πού πας?
Εσάς, εμείς που πάμε. Κάτσε, έχουμε ακόμα, είναι 7 και 46. Ου, μια αιωνιότητα έχει αυτή. Πόσο έχεις, πόσο έχεις. Άλλες φορές το καλό μου αρχή, 6 ώρα. Τι σου είναι ο άνθρωπος, πόσο έχεις. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται πάντα αιώνας όταν βρίσκομαι. Δεν ξέρω, κακό είναι πάνω αυτό. Όχι, ότι δεν θέλω να φύγω, ρε παιδί μου, και δεν μου. Προϋπόθεση για να μπορούμε έτσι να περνόμαστε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω όλοι τα τελευταία χρόνια έχουν δυσκέρια να πείσουν. Τι έχουν την ευκαιρία, σωστά, ναι, ναι, ναι. Λόγω έλλειψης χρόνου, λόγω έλλειψης διάθεσης της ψυχολογικής κατάστασης. Μας την κόψαν εδώ. Η μασονία, εδώ των καλλιτικών. Πήγε να πει κάτι. Κάτι πήγε να πει, βέβαια, κάτι πήγε να πει η Κατερίνα μας. Αυτά τα πράγματα. Όποτε παίρνω, μάλλον κάτι αρχίσαμε, βαρεθήκαν οι συντάξιοι. Όποτε τους παίρνω τηλέφωνο, λέει, μιλάει σε άλλο ραδιόφωνο, μιλάει σε άλλο ραδιόφωνο. Αισθάνομαι σαν να είμαι λίγο έτσι τριτοτέταρτος. Δεν είμαι ο βασικός τους. Δεν είμαι ο βασικός τους, όμως θα έπρεπε αυτοί να λένε να βγούμε στον Μπάμπι, τον Μπατμανίδη, αλλά υπάρχει κι άλλος, άμα έρθω και πέρα κατά. Φίλοι οδηγοί, μην ενημερώνετε άλλα ραδιόφωνα. Μόνο το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έχει ψηφίσει, Πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι κάνουν τα τακτικά τουλάχιστον να σε επωφεληθούμε. Όχι, δεν μιλάω, δεν με μιλάνε. Μια γυναίκα έχουμε και εμείς να παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο. Έχει κάποιο συνασπισμό από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί την πρώτη πύλη υπάρχουν εκτός πάλι. Τι, πότε. Κυριακή υπάρχει εκτός. Τώρα αυτή να. Ναι, στην πρώτη του μήνα. Μάλιστα. Να, είδες, μαθαίνουμε και τα νέα της αγοράς. Ναι, ήθελα να πω αυτό που έλεγα πριν. Ναι, αυτό που έλεγα. Είναι ωραίο κατασκευασμένο μπάνιο, με το ροζάκι, το γαλάζιο, το σωμόνα, λουλουδάκια. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και προδιαθέτει να πληθείς, παιδί. Έτσι. Αυτό μας χαλάει. Δεν είναι ένας λόγος. Παιδί μου, το μπάνιο μου δεν είναι σωμό. Δεν θα σκεφτούν γι' αυτό, αλλά για να το καταφέρουν. Σωστό, μπράβο. Μπράβο, Κατερίνα μου. Καλά κάνεις και τώρα. Έχεις. Απόλυτο. Απόλυτο. Έτσι, αυτό τα νέα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τα νεότερα άλλη φορά. Άλλη φορά. Εις αύριο τα νεότερα. Τσάω, τσάω. Είναι παιδί μου, α. Αν δεν έχεις ένα σωμό μπάνιο. Κόκκινο μπάνιο. Κόκκινο μπάνιο, δεν νομίζω. Ποιο είναι το σωμό καταρχήν. Δεν το ξέρω. Το σωμό είναι το μπέζ. Α, ναι. Ναι. Το σωμό, λόγω επειδή σώμα, σωμό. Α, καταλάβες γιατί λέγεται σωμό. Είναι το μπέζ, αυτό είναι το δερματί από το σώμα βγαίνει. Σώμα σωμών. Σώμα το λέω 4-5 φορές. Μ' άρεσε πάρα πολύ το αστείο και το λέω 4-5 φορές. Δεν γελάει κανένας εδώ. Εγώ χάρηκα. Λέω τι είπα τώρα ο μεγάλος. Πω έτσι αλλάζουν οι συχνότητα πάλι. Γυρνάνε. Δεύτερη ώρα. Και πού θα πάτε και να γυρίσετε. Taxiway θα ακούτε στους άλλους σταθμούς που κάνουν ημερώσεις. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή με τις σημαίες Ψωμιάδη. Σημαίες ομάδων και κρατών. Λάβα Ραπανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή λογότυπα επιχειρήσεων. Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Και η Ιντερβέντεν μας ενημερώνει για τα προγράμματα σε Ισπανίες και Αγγλίες ως επιτοπλίστων. Αλλά όταν δεν έχουμε το να αναφέρουμε κάθε φορά, δεν έχουμε παιχνιδάκια και αποτελεσματάκια, εστιάζουμε και σε άλλες υποκατηγορίες του αθλητισμού. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Χτες είχαμε και Champions League για το μπασκετάκι, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στην φάση το 16, αλλά συνεχίζει η ΑΕΚ να διεκδικεί την είσοδό της στο Final Four. Πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 78-69 επί του Στρασβούργου και τον επαναληπτικό. Μπάντβιντ Μονακό 77-85, Λουτβίσμπουργκ Μπαϊρότ 81-86 και Πίναρ Καρσίγιακα Μούρθια 65-79. Αν ο ΠΑΟΚ προκρινόταν θα έπαιζε με την Μούρθια. Η Καρσίγιακα είναι η ομάδα που απέκλεισε τον δικέφαλο. Εντάξει, γουέ, δεν βλέπω να τους βγάζουμε. Τα πήρα κι εγώ στο κρανίο, έτσι. Δεν θέλετε εσείς 1, 2, 3. Τώρα δεν θέλω εγώ, γιατί παιδί μου ξέρεις. Άστο λίγο, δείξε λίγο διαφορία και θα δεις πως. Α, τέτοιος είσαι. Δεν είμαι καθόλου τέτοιος, αλλά πιάνει, είναι η συμβουλή μου.
Δείξε λίγο έτσι. Κάν τον άλλο να αισθανθεί την απώλεια, να μην έχει το σιγουράκι. Να σου λείψει και λιγάκι. Να σου λείψει, να αισθανθεί έτσι μια μηχανία. Ότι τώρα εδώ γιατί αυτόν τον είχα δεδομένο. Ότι κάθε μέρα μου στέλνει τα μηνύματάκια του, με παίρνει τα τηλεφωνάκια του. Μου έλεγε γλυκόλογα, μου έλεγε πως είναι η κίνηση στον δρόμο. Για μια-δύο μέρες να μην την πάρω την taxiway, θα με ψάχνουν μόνοι τους. Θα με παίρνουν στο σπίτι, θα μου κάνουν ενημέρωση εμένα επί προσωπικού. Μην νομίζεις. Λοιπόν, το λόγο επειδή σιγά-σιγά θα φτάσει προς το τέλος του, με ένα τραγουδάκι που το αναφέραμε πιο μπροστά και μιλάει για τα όσα συζητήσαμε. Τις ψήρες από τους χειμερινούς κολυβητές. Καλημέρα στη γραμμούλα όμως πρώτα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Όπου αυτή τη γουράδα ρε φίλε, γι' αυτό είμαι. Δηλαδή. Έτσι, έτσι. Ενώ έχουμε, ξέρεις, έχει ουρά από γραμμές και απλά επιλέγουμε εσένα γιατί βλέπουμε τον αριθμό. Όχι. Είναι και η γρηγοράδα η δικιά σου ρε φίλε, δεν είναι μόνο τις γραμμές. Είσαι πιο γρήγορος από τις γραμμές. Έτσι, πιο γρήγορος και από τη σκιά μου. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά που είπες για το τι κάνουν αγοράκια και όλα αυτά και τέτοια. Mm. Το ίδιο κάνει και η γυναίκα ρε φίλε. Καλά. Όλοι έχουν κοινές συνήθειες έτσι λίγο περίεργες που δεν τις αναφέρουμε. Όταν έχει δεσμό μαζί τη, ναι, νιώθει ο άρχοντα. Πώ να το πω, ρε παιδί μου, ο Σαουδάραβα, για όλα για σένα, ρε φίλε. Ναι, για πόσο το νιώθει. Για πόσο το νιώθει αυτό, για καλά. Μέχρι που να την παντρευτεί. Α, μετά το γάμο λες αλλάζει. Μετά το γάμο και ιδίω μετά τα παιδιά. Ιδίω όταν πάει, α πούμε, και κάνει τα παιδιά, ξέρω εγώ το άλλο, η γυναίκα δίνει περισσότερο βάρο. Ναι, μα έχει νέες μεταγραφές. Τι να σε κάνει εσένα να πούμε τον παλιό λοιπόν, εκεί το... Λοιπόν, εκεί που ήσουν, ξέρω εγώ τον Αντάλο, λες στη γυναίκα, δεν βάλεις να φάμε. Πάνε βάλε μόνος. Έτσι. Ενώ πριν κατευθείαν. Πού, λοιπόν, γίνονται. Της παλιάς σχολής είναι αυτά. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Έχουν ξεπεραστεί. Ναι, καλά. Όταν πρωτού παντρευτώ, κάποιοι παλιοί μου λέγανε, κοίταξε να δεις. Εντάξει, όλα καλά, ο γάμος ξέρω εγώ τον άλλο, να ξέρεις, όταν θα παντρευτείς και μετά, όταν θα κάνεις τα παιδιά και μετά, θα χωρίσουν και τη γυναίκα σου. Τι λέει τώρα αυτό, εγώ παντρεύομαι για να κάνω και παιδιά, για να κάνω οικογένεια. Και τελικά, δικαιωθήκανε. Δικαιωθήκανε. Κατά κάποιο τρόπο δεν έχει την πρώτη θέση. Καλά, εννοείται. Καλύτερα, μωρέ, θα βλέπουμε και πιο πολύ ποδόσφαιρο. Άστε στην ησυχία μας. Να σε καλά, σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Έτσι λοιπόν, θα αποχωρήσουμε με τους αγαπημένους μας χειμερινούς κολυβητές και τις ψήρες. Καλά μπανάκια, το νεράκι σιγά σιγά επιστρέφει στην πόλη Θεσσαλονίκη στο γάργαρο νερό. Άιντε βουρ μέσα στα μπάνια να πληθείτε. Ό,τι είπαμε δεν ισχύει. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή σου και την παρουσία σου. Μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Και το κουράγιο και την ανοχή σας. Εμείς περάσαμε καλά. Εμείς καλά περνάμε, χαζουχαρούμενα. Είμαστε το σταματής. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Ξανά αύριο στις 6. Φιλιά, τσάω.